Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έλα καλημέρα γλυκά αγόρια. Καλημέρα. Και Δημήτρης εδώ, ο γλυκύτατος κύριος. Να μην το πούμε καλημέρα αυτόν τον άνθρωπο. Ο γλυκός άνθρωπος, ναι. Δημήτρης Ταμπούρης, μας είπε μια γλυκιά καλημέρα. Μας κέρασε κιόλας γιατί αύριο λέει δεν θα σας δω. Μας πήρε και κάτι και κάκια. Και κάκια, ωραία, θα τα τσαλακώσουμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα δεν θα υπάρχουν και κάκια. Και όπως λέει ο Κουλιανός. Ναι. Τι λέει ο Κουλιανός. Ο Κωστής, παιδιά, είναι γλυκός. Πιο γλυκός με τους γλυκούς. Πιο γλυκός και πιο καύρος με τους καύρους. Αυτό είναι απλά τα πράγματα. Ο ανάλογας είμαι εγώ. Ανάλογας. Είμαι ο ανάλογας. Πολύ ωραίο. Η ζωή έχει το ανάλογα. Ναι. Τι θα πει ανάλογα? Έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο με θετική ενέργεια. Ναι. Θα εισπράξεις θετική ενέργεια. Ναι. Πρέπει να δώσεις θετική ενέργεια. Σωστότατος. Έχεις απέναντί σου έναν που έχεις φουλ αρνητική ενέργεια. Ναι. Το ανάλογο θα δώσεις. Ακριβώς. Έχεις τον Εμίλιο απέναντι. Τώρα ο Εμίλιος. Ψυχούλα, άλλη ψυχούλα. Τι να μαλώσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, δηλαδή, πώς θα μαλώσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Μόνο με τον Παναθηναϊκό μπορεί να μαλώσεις. Άμα δεν μαλώνεις. Δεν μαλώνεις. Τώρα δεν θέλω να μαθεί εδώ. Έρχεται κάποιος να κάνει μαγιά στον Εμίλιο, τον ορμάζει, τον πλακώνεις. Ναι, κανονικά. Εμίλιος Γαβριλίδης. Κατάλαβες. Ναι, δεν το συζητάμε. Εγώ στη μέρα. Έχω να αντιμετωπίσω θετικές και αρνητικές ενέργειες. Και αλλάζεις αναλόγως σαν το χαμελέοντα. Αλλάζω συμπεριφορά σαν το χαμελέοντα καθημερινά. Μαζί σου είμαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Είναι το ανάλογα. Ναι. Άμα πεις εγώ έτσι είμαι, πάει, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι έτσι βαρύς, αψής, αυτός και τα λοιπά. Ωραία. Δηλαδή σε μια κατάσταση η οποία σηκώνει κάτι άλλο, θα είσαι πάλι βαρύς, αψής. Όχι βέβαια. Άμα είσαι πάλι βαρύς, αψής. Είσαι για κλωτσιές να πούμε. Είσαι τσαχπίνης, είσαι γαργαλιάρης, είσαι μαλαγάνας, πιστεύω, είσαι χαμελέοντας. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και μεταλλάσσονται ανάλογα την... όχι να προσποιούνται, πρόσχερα να δεις, έχει διαφορά. Όχι το ψεύτικο του Μπούζου, το γέλιο. Όχι. Καλημέρα στον Τζόρτζιο. Ναι. Καλημέρα στον Τζόρτζιο. Ναι. Όχι αυτό το ηθοποιήσιμο. Πιάσε παρακάτω. Μετά τον Μπούζου ποιον έχουμε, κόκκινο, ποιον έχεις εκεί? Έχω τον πολύ θετικό Ζαΐρη. Ζαΐρης. Ζαϊράκος. Ο Ζαΐρης
έχει θετική ενέργεια σε ένα κορμί το οποίο έγινε αντιτουριστικό. Ναι. Δηλαδή, έχει έναν άνθρωπο ο οποίο είναι θετικό σε μια μάπα και ένα κορμί αντιαισθητικό. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι γοητευτικό. Είναι ωραία η αντίθεση, μου λες. Ναι. Ενώ τον βλέπει και λες τώρα. Μα τι κάνει ο θα κροκοδηλίζει να πούμε. Ναι, και σου βγάζει θετικήλα. Και εκπομπή ακούσει φοβερή. Ναι, βέβαια. Ανάλυση φοβερή. Ναι. Η είδηση φοβερή. Τον είπε ο Πάγκος προχθές, κάσε. Αυτή είναι η είδηση. Το πιστεύεις ή όχι. Ο Πάγκος. Ναι. Ο Πάγκος είναι ένα γλυκό αγόρι. Πιο γλυκό δεν γίνεται. Πιο γλυκό. Ένα λεοντάρι πραγματικό. Ναι, 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 ναι. Το οποίο ας πούμε. Πότε μπορεί να τσακωθεί μαζί σου. Ποτέ. Θα σου πω. Πότε. Άμα βρει τα θεία. Ναι, μπορεί ναι, να τσακωθεί, ναι, είναι ναι, από αυτή ναι, τη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν βρίζει εκεί μπροστά. Κατά λάθος λέει, μου είπε το είπα για μένα, λέει, μου ξέφυγε. Του λέω, είπε εσύ, κάσε. Μου λέει, το είπα για μένα, κατά λάθος λέει. Τι άνθρωπος τώρα. Ναι, 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 φοβερό, φοβερό. Εγώ ας θέλω να πάρω ένα Volkswagen μεγάλο. Για πες μου το αν θες να. Και να βάλω μέσα σε αυτό το Volkswagen. Ποιους? Να είμαι εγώ οδηγός. Εσύ οδηγός. Δεν θες να βάλεις οδηγό κανέναν άλλον. Όχι. Εσύ θα. Εγώ θα είμαι οδηγός. Δίπλα είπαμε έχουμε το Στεχαλάι, συνταγή. Ο Αλέξανδρος Αμπτικό. Αλέξανδρος Αμπτικό, βέβαια. Πίσω-πίσω. Πίσω ποιο θα βάλεις. Πίσω-πίσω θα είναι αυτός ο τρελός, ο Πόντιος, ο Μηταράς. Α, ο, ναι, ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης, γλυκό αγόρι. Και να βάλεις μέσα. Πληρώνεται 300 άρια. Πας μια εκδρομή να βάλεις όλες τις συμπεριφορές παραβατικές μη. Ναι. Δηλαδή, πάει να βάλεις να κάτσεις στην ίδια θέση, ας πούμε. Ο κόκκινο με τον κανελάκι, ας πούμε. Δύσκολο. Ναι. Και να μοιράζονται. Του έτο δύσκολο. Και να μοιράζονται ένα θερμό, να πούμε, ναι, με καφέ. Και εγώ λέω, δεν θα έχουμε πολλού διαλόγου αυτό. Όχι, θα του βάλει υποχρεωτικά. Ναι. Ένα θερμό με δύο ποτήρια. Ναι. Το θερμό θα είναι ένα. Δύο ποτήρια ή ένα. Δύο ποτήρια, ένα θερμό. Ένα θερμό, μάλιστα. Δύο ποτήρια, ένα θερμό. Ναι. Θα είναι δύσκολη η διαδρομή. Αυτό σου λέω. Θα είναι δύσκολη η διαδρομή. Άλλο έτσι ζευγάρι να βάλει. Ποιο να βάλει τώρα. Να βάλεις... βάλω την Τάνια Δήμου με την Αλατζά στη διαθέση. Και ναι, να βάλω ένα θερμό. Θα τα βρουν αυτέ. Δεν θα τα βρουν. Θα τα βρουν με τη διαδρομή, θα τα βρουν μετά. Βράσε τι θα βρουν. Μπορεί να τα βρει ο Κανελάκης με τον κόκκινο. Αυτέ δεν θα τα βρουν ποτέ. Θα με τρελάνει πρωί-πρωί. Εντάξει, ρε κουλιάρι. Εντάξει, ρε κουλιάρι. Εντάξει, γλυκό μου αγόρι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ο Άρης θα τα βρει τώρα εδώ πέρα. Εγώ πρέπει να βρω το θέμα. Πρόκληση λέει. Η Κέδια, θα πάμε στα Τσαμπιολί. Τα είδε όλα, τα είδα όλα, θα τα σχολιάσουμε. Κοίταξε, εγώ παίζω 5 ευρώ. Τσάμπιολί, το γύρω-γύρω. Κάθομαι, παίρνω κοτόπουλο. Πατσά. Όχι, όχι, όχι. Παίρνω κοτόπουλο. Σε σένα και τη μήνυ. Όχι, όχι, όχι. Στη μαρμίτα. Α, στη μαρμίτα. Κοτόπουλο, πολύ πιλάφι. Στο ταπεράκι σου. Όχι, ρε, παραγγέλνω. Παραγγέλνω την άλλη φορά και σου πει ταπεράκι. Πράσεξε, μα μούρλανε. Έχω το γύρω-γύρω, το στοίχημα και την ανάλυση των αγώνων. Ναι. Σκεφτόμαστε να κάνουμε στην Ελλάδα για πρώτη φορά, θα το δοκιμάσουμε, την κριτική του αγώνα, την ώρα του live, αγώνα. Live. Έτσι ώστε όλοι οι άμπαλοι, όλοι οι έξυπνοι και οι έμπαλοι να βρισκόμαστε σε ένα σημείο και να κρίνουμε και το live στοίχημα και τα λοιπά. Τι να ρίξουμε τώρα, είναι το 30 λεπτό. Καλό είναι αυτό. Παίζουμε αυτό εκείνο και τα λοιπά. Ναι. Παίζουμε ανατροπή, μπαμ μπαμ. Καλό είναι αυτό. Καλό. Καλό είναι αυτό, ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι, κοίταξε, υπάρχει το live σε στοιχήματα. Που υπάρχει κόσμος που προτείνει και λέει παίξτε τώρα, παιδί, μόνο live. Υπάρχει αυτό. Ναι. Υπάρχει, αλλά να το κουβεντιάζει κόσμος έτσι, δηλαδή είναι ένας π.χ. και λέει παιδιά, βλέπω το match. Ναι. Ένας που εμπιστεύεται π.χ. ξέρω εγώ να μην βάλω τον εαυτό μου, το Θανάση τον Κυλώνη. Και λέει παιδιά, παίζουμε αυτό. Υπάρχει αυτό το στυλάκι σε site. Αλλά όχι όπως θες να το θέσεις εσύ, ρε παιδί μου. Site, δηλαδή. Ναι. Site που προτείνει σημεία την ώρα του αγώνα. Έχει εικόνα. Όχι. Θα έχει εικόνα. Θα έχει εικόνα. Θα έχει. Πώς το λένε, εκεί την ώρα πίνακα που να αναλύει το σοκ. Εγώ, ας πούμε, χθες τώρα μια που του συζητάμε, ναι, έβαζα, έσχιζα τα ημάτια μου, ναι, εκεί ήμουν σε ένα φίλο προποτζή, τέλος πάντων, μαζευτήκαμε. Σε είδα εσύ στο Facebook. Ναι, φιλαράκι, φιλαράκι. Εκεί, ναι, πήγαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Ότι θα μπει σίγουρα κι άλλο γκολ στο 1-2 στο Παρί Νάπολη. Ήμουν σίγουρο θα γίνει. Ναι. Ή 2-2 ή 1-3. Το έβαλε ο Ασχημάντρα. Το έβαλε. Ο Ασχημάντρα. Τη Μαρία. Τι άσχημο. Ναι, αλλά πώς τη χάιδεψε την μπάλα, τη γλυκιά όμορφα την αίσθηση στη μέση. Ωραία. Ναι. Αντί να την πάει με το αριστερό πόδι την μπάλα παράλληλα και να σου πει. Ναι, ρε φίλε. Την πήγε λίγο πίσω. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, για να μην του κλείσει το πόδι ο στόπερ, κάνει την κίνηση. Αντί να πάει την μπάλα, ρε παιδάκι μου, ή κάτι τα γάρια. Που πάει, κλείνει με το πόδι και πάει την μπάλα μπροστά. Ή κάποιο την πάει παράλληλα. Εντάξει, παράλληλα. Κάτι πέζεται, γίνεται, ναι. Αυτό την έκανε τι. Την πήγε λίγο πίσω την μπάλα. Έτσι ώστε να μην μπορέσει ο άλλος να βάλει το πόδι να κλείσει και σούταρε αμέσως. Αυτό πρέπει να το διδάσκουν οι προπονητές. Αυτό πρέπει... φίλε δεν ξέρω αν το διδάσκουν οι προπονητές αυτό ή το έχει ή δεν το έχει. Για μένα αυτό πρέπει να το διδάσκει. Αυτός έκανε έρωτα με την μπάλα. Τι έκανε εκείνη την ώρα. Με αυτά τα μούτρα τι έρωτα. Έκανε έρωτα με την μπάλα. Χάιδεψε την έφυγε και λέει, θα πα εκείνη τη γωνία όπως σε θέλω εγώ. Και ο τερματοφύλακας, ναι, που τρώει αυτό τον γκολ. Ναι, ο Σπίνα. Χαίρεσε να το φά. Ναι, οκ. Λες φίλε, πετάχτηκα, έκανα κι εγώ. Έκανα την προσπάθειά μου.
Ματσάρα. Ματσάρα, μια που ξεκινήσαμε να πάμε στα τσαμπιολίνα. Ματσάρα, τώρα... αλλά έδειξε εδώ. Ναι, για πέντε. Έναντι και τη Γιουβέντους, η οποία ακούω ότι δεν είναι η Manchester United το κριτήριο για να κρίνουμε τη Γιουβέντους. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό, λες εσύ. Εγώ έκανα τη Γιουβέντους και α μην είχα μπροστά μου την εικόνα τη Manchester United. Ναι. Που υπερτερεί απέναντι τη Παρή. Η Γιουβέντους που υπερτερεί, σίγουρα ανασταλτικά υπερτερεί. Μπορεί δεν υπερτερεί μεσοεπιθετικά. Μπορεί να πει ότι μεσοεπιθετικά χάνει λίγο. Ναι, χάνει. Διότι έχει το Ρονάλντο, έχει το Τιμπάλα. Αλλά δεν έχει τετράδα τόσο δυνατή. Τον ίσον Εμπαπέ. Καβάνιδες και τα λοιπά. Και Εμπαπέ. Τον Εμπαπέ τον ίσον. Δεν ναι. Υπάρχει για μένα. Πόσο τα 100 επάνω είναι επιθετικά η Παρή από τη Γιουβέντους. 20 με 30%. Και πόσο μείον είναι στην άμυνα. Εκεί. Άρα λοιπόν έχουμε μια ισορροπία. Έχουμε. Και μια διαφορετικότητα σε αυτές τις δύο ομάδες. Οι οποίες εγώ θα ήθελα να τις δω στον τελικό και να γουστάρω. Παρή Γιουβέντους. Παρή Γιουβέντους. Άρα παίζουμε και Παρή και Γιουβέντους. Ναι. Και βλέπουμε τον τελικό πάνω στο άλογο. Ναι, ρε φίλε. Σταυροπόδι. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Μαζί σου είμαι, μαζί σου εγώ για την Παρή και την Είδα και την αυτή χωρίς το Μέση. Την Μπαρσελόνα. Ναι, δεν βλέπετε τόσο πολύ. Έβγαλαν οι παοξίδες. Η Μπαρσελόνα δίχως Μέση είναι σαν τον Όφη χωρίς τον Κοροβέση. Ναι. Πουλάνε τρέλα. Πουλάνε τρέλα, λέει. Ναι, ωραίο, σωστό. Και βγάλανε και ακόμα ένα ταπάο και γιατί να ξέρει, είναι πολύ. Και για τον Κριστιάνο βγάλανε. Θα σου δώσω σε λίγο και μου το σένα χθες το βράδυ και έκλαιγα. Αλλά για την Μπαρσελόνα είπαμε, είναι λέει σαν τον Όφη δίχως Κοροβέση. Ναι. Τι άλλο είδες θες έτσι να τα κουβεντιάσουμε λίγο τα ματσάκια, μια πιάσαμε Champions League. Η Liverpool περίπατο. Εντάξει, περίμενα τη Liverpool το over 3,5 να πούμε. Περίμενα λίγο να δω Σαλάχ, Φιρμίνιο, Μανέ, θέαμα, δεν είδα πολύ. Τους έδινε πέναντι και ο διαιτητής, τώρα δεν ξέρω. Καναδό πέναντι δεν ήταν. Ναι, ναι, εντάξει. Και μ' αρέσει όταν παίζει η Liverpool με τρίτο χάφ τον Τζακίρι. Τι, ποιο Τζακίρι, ρε. Το Τζακίρι, πώς το λέω. Σακίρι. Σακίρι. Το Τζακίρι, το βάφτισε. Αυτή κάτω, την Αλβανόφατσα να πούμε. Ναι. Είναι μια μίξη Αλβανού με Ρώσου. Αλβανοκοσοβάρος. Ναι, ένας. Είναι πορτιέρης. Μπορούσε να είναι πορτιέρης. Μην το βλέπεις έτσι αυτό, είναι 65. Ναι, είναι κτίνος. Αυτό είναι 65. Αυτό είναι 65. Ναι, είναι κτίνος. Τι παίζουν κοντά το box. Ναι, κοντά. Ναι, Κωνσταντίνε μου. Εγώ πήγα στο δάσκαλο και του λέω, δάσκαλε, κοίταξε, εγώ είμαι 75. Ναι. Άμα πλακωθώ με κανέναν 1,90, οπότε θα έχω μειονεξία να πούμε στο direct. Σίγουρα. Μου λέει ναι. Ναι, γιατί είναι ψηλό. Πρέπει να μπω από κάτω, πρέπει να μπω από κάτω. Έκανα τεχνικές μία μέρα, πώς θα μπω από κάτω. Και... δηλαδή, πώς... με... έκανα από κάτω. Δηλαδή, τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια, εξάρια με βολεύουν εμένα. Θα πάω στο ψηλό από κάτω. Παμ, 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 παμ. Με τον κοντό. Με τον κοντό, από έξω στα ίσια. Στα ίσια, direct. Ο ψηλό όμω. Και πρέπει να είναι πιο αργό από μένα, αν είναι στην ίδια ταχύτητα, έχω πρόβλημα να παίξω direct. Πρέπει το κοντά να το παίξω από κοντά. Αυτά είναι και στην μπάλα μέσα. Σαφώς. Αυτά είναι και στη ζωή σαφώς, μέσα. Σαφώς. Με τον Ζαβό θα κάνω τη ζωή μου. Ζαβί. Ζαβί. Με τον το, το Νορμάλ θα πάω Νορμάλ να πούμε. Ναι. Κατάλαβες, τον box. Θέλει και μυαλό πάντως στην ώρα της μάχης. Θέλει και μυαλό. Έτσι, ναι. Για μένα συνήθως στις μάχες και δεις και αυτός που έχει περισσότερο μυαλό. Ναι, φίλε, δηλαδή πρέπει να μάθεις να ελύσεις ένα πούμε. Ξέρεις ποιος είναι, ποιος είναι μεγάλος στις μάχες. Ποιος. Ο Συντριβάνης. Ο Συντριβάνης. Ο Ηλίας. Πρόσεξε. Ναι. Εγώ αυτό που κάνω στη ζωή μου το πήρα από τον πατέρα μου σε μια φάση στη ζωή μου. Ήμουν 12 χρονών. Για πες. Ο πατέρα μου ήταν αθυρόστομος. Ήτανε. Αψής. Ναι. Πόντιος. Θυγόταν εύκολα. Μεγάλος χιουμορίστας. Μεγάλος ατακαδόρος. Τίμιος στις συναλλαγές του κτλ. Είχε τα κουσούρια του. Ντόμπρος. Ναι. Στην πολυκατοικία όπου μέναμε. Γινόταν τα συμβούλια τότε, τα επικά συμβούλια σχετικά με το, κοινόχρηστα, με το μαζούτ και τα λοιπά. Α, μαζούτ, σωστά. Ναι. Ναι, και τα μαζούτ τότε, σωστά. Ναι. Και... ήταν μια κυρία, η οποία ήταν αξιοπρεπέστατη, αλλά ήταν ιδιότροπη, ιδιόρυθμη και τα λοιπά. Oh. Η οποία, να πούμε, ήταν να γίνει κάτι σε πολυκατοικία και αυτή δεν... το χαλούσε συνέχεια. Δεν συνεννούσε. Ναι, 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 για δώσε. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Ερχόταν ο ξενοφόνο Σιδερίδη, κολλητό του Γκαγκάτση, Παοξή και τα λοιπά εκεί στον τρίτο. Γκαγκάτση, γιατί τον έβαλε. Εκεί κολλητό, ναι. Μάλιστα. Με ένα Γκαγκάτση πάνε όλα. Κολλητό ο ξενοφόνο, άμα ακούει ο Γκαγκάτση, δεν τον ξέρει. Ναι. Σύμβουλο στην ΕΠΟ και τα λοιπά. Τι θα κάνουμε, ρετάκι Μαρτίνα, ρετσέτα. Άκουσε τι θα κάνουμε, λέει. Θα πάω εγώ στο Βεγουδάκι δίπλα, λέει, στο διπλανό διαμέρισμα και θα κατεβάσει την κυρία από πάνω, η οποία να πούμε θα την αφήσει έξω από την πόρτα 3 λεπτά. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν είχε κινητά τότε. Ναι, ναι, μόνο τα τηλέφωνα που έβαζε και το δάχτυλο μέσα. Ναι. Και κολούσε. Θα χτυπήσει την πόρτα του ασανσέρ 3 φορές. Ντίνγκ, ντίνγκ, ντίνγκ. Δεν είχε κινητά. Ήταν το συνθηματικό. Το συνθηματικό. Πάει ο πατέρας μου πίσω από την πόρτα. Τι και πάει. Λέει στο Βεγουδάκι. Ρε Βεγουδάκι, την κυρία Τάδε, μια αξιοπρεπέστατη κυρία. Έχει δίκιο. Μα είναι δυνατόν να πούμε αυτή τη γυναίκα να τη φέρουμε κόντρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Την κατεβάζει ο άλλος από εκεί. Όπλε κάτι λέει για μένα. Κάθεται εκεί.
και αυτό και τα λοιπά. Και είναι δυνατόν αυτή τη γυναίκα, την κυρία του, την πραγματική αρχόντισα ρε είναι αυτή. Αυτή έπρεπε τη γυναίκα να την έχουμε στο άπα άπα. Και εσύ φταίς ρε Βεγκουδάκη, του κλείνει το μάτι. Εγώ ρε Τάκη φταίω γιατί ο ξενοφών φταίει. Αυτό θα μπορούσε να γυρίσει και σαν ταινία ναι, ελληνική ρε. Αυτό το ξενοφών λέει. Ναι. Το ξενοφών το δύσκολο λέει. Τι θα το κάνουμε ρε. Αυτή η γυναίκα λέει έχει δίκιο. Και α μην το κάνουμε ποτέ. Χτυπάει την πόρτα λοιπόν. Κύριε Ραπτόπουλο θα το κάνουμε. Ναι, ο κύριο θα πει τα λοιπά. Την ψήσανε, την κάνανε, την ράνανε. Και έγινε το θέμα με την παιδιά. Άμα την πάει κόντρα, καθάρισε το θέμα, ρε φίλε. Τρόπο θέλει. Τι να σε πω. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Λέω αυτός ο μηταράς που βρίζει και φωνάζει, λέω πώς ελήχθηκε έτσι να πούμε και τα λοιπά. Και από εκεί είπες ότι όπα, ανάλογα την περίσταση. Είναι ανάλογα τώρα έτσι, τα θέματα. Έτσι είναι. Κατάλαβες. Μάθημα έδωσε ο μηταράς εκείνη το. Ο μηταράς να πούμε έψησε 16 οικογένειες και τα λοιπά, ο οποίος ήταν αψής. Ναι. Αλλά ήταν και μαλαγάνας, αν χρειαζόταν. Κάτσε να δούμε εδώ τώρα να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί με αυτήν εδώ δεν βγάλουμε άκρη, να πούμε. Και ήταν πραγματικά καλή γυναίκα. Αλλά στράβωσε, να πούμε. Εντάξει. Ήταν στραβή σε μερικά πράγματα. Τη στραβή την ξεστραβώνεις με τον τρόπο. Σου λέω δεν θέλει κόπο. Ναι, τρόπο θέλει. Ναι, μπράβο, ναι, σωστό. Αν ναι. κάνεις, λέει, Κωστή, λέει ένας φίλος, εγώ θα είμαι, λέει. Από τους πρώτους που θα κάνω, αλλά λέει να έχεις και τον cool παρέα, λέει εδώ πέρα. Ναι. Ο φίλος μας ο Τασούλης. Ναι. Για το live εικόνα και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Θα το σχολιάσουμε, θα το κουβεντιάσουμε. Πρέπει να πάρει μεροκάμα το. Πώς θα έρθει έτσι σχέδιο. Πρέπει να βγάλω. Ναι, θα δίνετε ένα ευρώ, ας πούμε, συνδρομή την εκπομπή. Θα το συζητήσουμε, Κωνσταντίνε. Φιλαράκια μας. 15 ευρώ το μήνα, 16 ευρώ. 15 ευρώ το μήνα, ναι, είναι πολλά 15. Πολλά είναι 15. Τέτοια εποχή τώρα που ζούμε και το κοντό θέλει να βγάλει από την παρμίτα ο κοντό. Πρέπει να βγάλει και το παιδί. Πλάτη, να βγάζουν όλοι, να βγάζουν. Άμα βγάζουν όλοι, να βγάζουν. Φωνάζετε το βράδυ, δεν κάνουμε. Μπάσκετ, το έδωσε χθες το διπλό του Άρη. Δεν ξέρω, χθες χάθηκε ο Τζίνακ. Καμιά ακόμα να θέλει. Πάμε με την Τρίτη, αυτό ο όροφο εκεί την Τρίτη που τον κυνηγάει. Τον κυνηγάει μία στο. Δεν ο κόμμα. Δεν βίβει. Εγώ ασούμε, είμαι εκλεκτικό, ασούμε. Εγώ. Και εγώ δεν μπορώ να ασούμε εκλεκτικό. Α, έτσι λέει. Ναι, εκλεκτικό, ασούμε 11 και 4 πέρα τη αστυνομία, ασούμε. Θα πιάσει κανένα μπάφο, κανένα μα πάνω ο πιστάγκορα στην αστυνομική διεύθυνση μέσα. Μπαρσελόνα είδε. Στο γύρω-γύρω. Είπαμε χωρί Μέση, είναι σαν τον Όφη, χωρί τον Κοροβέση. Εντάξει, ο Ραφίνια εκεί προσπάθησε να πούμε κτλ. Την πήρε την Ίντερ πάντως η οποία αυτός ο Άρθρου με κάθεται στο λαιμό, να πούμε στο τέλος. Δεν σου κάθεται. Μου κάθεται στο λαιμό. Ναι. Ούτε τρελαίνομαι με τον Κουτίνιο έξω αριστερά, ας πούμε. Εντάξει. Δεν με τρελαίνει, ας πούμε. Χωρίς Μέση η Μπαρσελόνα είναι άλλη αυτή ομάδα. Αυτή τώρα τον Κουτίνιο στην πλευρά, τώρα μεσαίο παίκτη το θεωρώ τον Κουτίνιο, εγώ να μου κατάλαβες. Ναι. Το θεωρώ μεσαίο παίκτη. Οι μπακς δεν με τρομάζουν και πολύ, ο Αλμπέρτο και ο Άλμπα. Ο Άλμπα καλός είναι. Έβαλε τον γκολ. Ναι, ο Άλμπα καλός είναι. Ήταν καλός. Παλεύεται η Μπαρσελόνα, δηλαδή. Χωρίς το Μέση είναι θνητή, αυτό μου λες. Ναι. Είναι θνητή. Μια παλεύεται, ομάδα που παλεύεται, από οποιοδήποτε. Ψηλά δεν υπάρχει. Όχι, όχι, είναι κοντή. Είναι κοντή δηλαδή, άμα προκορπήσει ο Ρομπέρτο και τραβήξει σέντρα, ούτε ο Σουάρες έχει το κεφάλι να πει ότι θα τον. Εντάξει, λίγα πράγματα. Σουάρες στα στημένα, την έκρηξη. Εντάξει, δεν πάει να θα σηκωθεί απάνω σαν τον Πίγιο. Όχι, δεν το έχει. Σαν τον, ξέρω εγώ, Μάντζουκιτς να πούμε σηκωθεί απάνω σαν τον Ρονάλντο και δεν σηκώνεται. Εγώ το Σουάρες, ρε φίλε, τον έχω συνδυάσει με τον Τζιρίλο τον καημένο που τον ξεφωνίζαμε τότε και εγώ μέσα. Σου ξέρει ο Σουάρες. Πού να τον πιάσει αυτόν τον Σουάρες, ρε φίλε. Δεν αξιολόγησε τον Σουάρες. Ακριβώς. Πού να τον πιάσει ο Σουάρες. Ο Τζιρίλο ό,τι μπορούσε έκανε το παλικάρι. Το μόνο που μπορούσε κάνει ο Τζιρίλο είναι να τραβηχτεί και να βγουν τα δόντια του Σουάρες offside. Μόνο αυτό. Ματσάρα ο Φίλι Στάντιουμ, έτσι για να ολοκληρώνουμε τα Τσαμπιολί 2-2 με την τότε. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν τα βλέπα αυτά. Νωρίς ήταν αυτό, 8 παραπέμπτο. Δεν το είδα αυτό να πούμε. Κλαμπ Ρις Μονακό και το άλλο νωρίς 1-1. Δεν το είδα. Ντόρτμουντ Ατλέτικο είδες, εγώ εδώ διασύρθηκα το μόνο που έχασα χθες και στην Κλαμπ. Άσε το είχα. Εσύ το έπιασε εγώ, ήταν το μόνο που έχασα. Θα σου πω κάτι για την Ατλέτικο. Ναι. Για Ατλέτικο. Και εγώ θα πω μετά αμέσως για την Ντόρτμουντ. Θα σου πω κάτι για την Ατλέτικο. Η Ατλέτικο είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται στις αποστάσεις των ποδοσφαιριστών της. Δηλαδή. Για παράδειγμα, ο Λουίς με τον Σαούλ είναι σε στρατιωτική ευθεία. Ο Λούκας ο στόπερο αριστερός με τον Τόμας είναι σε στρατιωτική ευθεία. Στα 10 μέτρα. Ο Κόκε τον έβαλε χαφ τον Κόκε. Στα χαφ ήταν ο Κόκε. Με τον Γοδί. Και ο Λεμάρ με τον Σωσία του Νικήτα Τσαχίρογλου τον Χουαφρά να πούμε. Λοιπόν, και ο Κώστα με τον Κρισμάν. Ο Κώστα παίρνει τη μικρή κίνηση, ο Κρισμάν τη μεγαλύτερη. Αυτή η ομάδα καταναλώνει σε όλα τα μάτς τεράστια πνευματική κούραση. Ναι. Γιατί πρέπει να είναι στα 40 μέτρα. Στρατιωτικά, τη απαγορεύει το ταλέντο ο ποδοσφαιριστής διότι έχει καταργήσει τα χαφ, τα εξτρέμ. Έχει καταργήσει τα εξτρέμ. Γιατί ο Λεμάρ είναι μεγάλη εξτρεμάρα. Πολύ μεγάλη εξτρεμάρα. Έχει καταργήσει τα εξτρέμ, του έχει όλου σαν οχτάρια κοντά κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, είτε από κούραση πνευματική, είτε από κούραση σωματική, είτε από συνδυασμό και των δύο, τα 40 μέτρα γίνουν 60. Μεγαλώνει η αποστάση. Μεγαλώνει η απόσταση. Όταν μεγαλώσει η απόσταση από τις γραμμές και χαθεί αυτή που λέμε η στρατιωτική πειθαρχία, η Ατλέτικο είναι μικρή ομάδα.
Έμαθε λοιπόν η Ατλέτικο ένα στριλ παιχνιδιού το 4-4-2. Φέτο δεν είναι η ίδια, να ξέρει πάντω. Ναι. Δεν είναι η ίδια, δέχεται εύκολα το γκολ. Ναι. Στα περισσότερα παιχνίδια θα φάει δύο γκολ. Απλά χθε έφαγε τέσσερα. Άρα εδώ ο προπονητή, ο οποίο είναι καλό προπονητή, έχει ένα στοιχείο, αυτό είναι το στοιχείο μου λέει. Ναι. Δεν πάει στο ανάλογα. Δεν θα πάει στο 3-5-2, δεν θα πάει στην αντεπίθεση, θα πάει στην πίεση ψηλά, στην πίεση στο κέντρο κτλ. Όταν του πάρει αυτό, αυτό για να το κάνει πρέπει να έχει 22 χρονών. Ναι. Και την πλήρωσε με τα πιτσιρίκια τη Δόρμου που έχουν σαν διαβολευμένα. Δεν ξέρω, θα με βοηθήσει κάποια στιγμή σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Θέλω να δω τι μέσο όρο ηλικία έχει Ατλέτικο αυτή τη στιγμή. Α, θα σου βρω κάποια στιγμή. Αν είναι πάνω από 25 χρονών. Είναι. Ναι. Πρέπει να είναι πάνω από 25. Θέμα... Έχει μεγάλου, έχει Γοδίν, ναι. Φελίπε, Λουίζ, είναι μεγάλη αυτή. Όταν λοιπόν αυτό μεγαλώνει, μεγαλώνει να μόνο και η σωματική του κούραση. Το σώμα με το πνεύμα, όταν δεν συνυπάρχουν, ναι. Δημιουργούνται αυτές οι τεράστιες αποστάσεις. Αυτή η ομάδα για να κρατηθεί σε 4-4-2 πρέπει να αλλάξει, να κάνει πιο νεανικό το ρόστερ. Ή θα πρέπει να αλλάξει τη φιλοσοφία της. Ο προπονητής της λοιπόν εκεί ευθύνεται. Ο Σιμεώνε. Εγώ θα πρέπει να δώσω όμως τα μπράβο και στον άλλο προπονητή, τον Λουσιάν Φαβρ, έτσι της Ντόρτμουντ, ο οποίος έχει φτιάξει μια ομάδα καταπληκτική. Το ψηλότερο αδερφό του Κάτσε. Ακριβώς. Ναι. Το ψηλότερο αδερφό του Κάτσε. Είναι καταπληκτική φετινή Ντόρτμουντ, όχι μόνο από το σημερινό παιχνίδι, το χθεσινό. Σε όλα τα παιχνίδια έχει over 3,5 μόνη της. Παίζει πάρα πολύ γρήγορα στο transition και χθες έβαλε πόσα γκολ έτσι. Αυτή μπορεί να τη βάλει στην τρίτη ομάδα για να κατακτήσει. Εγώ την έβαλα κάπου τετράδα. Να πάρει το πρωτάθλημα απέναντι στην Μπάγκερ που είναι νοθρή. Αυτό έχεις μόνο. Αυτό. Για αρχή. Ναι, για να πάρει το Champions League δεν νομίζω. Είναι ένα level πιο κάτω από Juventus, από Παρί και με την Μπαρτσελώνα με μέση μέσα. Ναι. Νομίζω είναι πιο καλό. Σωστό, σωστό. Τέταρτη τη βάζεις όμως. Θα δούμε. Τετράδα τη βάζεις. Ναι, θα την βάλω. Θα δούμε With Vision τα ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. With Vision, εσύ θα με πεις βέβαια. Τι... Έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Δευτέρα και ΑΕΚ Άρης. Έτσι, Κυριακή. Την Κυριακή. Ναι. 8η λοιπόν αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αυτή την εβδομάδα και έχουμε δύο μεγάλες μάχες στα κανάλια Nova Sports από την Wit Vision. Κυριακή 28 του Οκτώβρη, μην χάσετε το παιχνίδι ΑΕΚ Άρης στις 7.30. Δευτέρα 29 του Οκτώβρη, μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 7.30. Με αυτά τα μεγάλα μάτς θα καταπιαστούμε μετά το διαφημιστικό. Θα δούμε λίγο το ευρωπαϊκό μάτς εδώ με τον Κωνσταντίνο. Αλλά πρώτα θα πεταχτούμε μια βολτούλα στο καντίνα Pit Stop. Για να πάρουμε καφεδάκι, να πάρουμε την πουγάτσα μας, να πάρουμε την πίτα μας. Το μάτι μας. Ε, το μάτι μας, τα κοριτσάκια εκεί μας περιμένουν. Καλημέρα, όμορφα. Πώς θα συμπεριφερθούμε εμείς τα κορίτσια αυτά. Αυτός ο άνθρωπος είναι εφιέστατος. Είναι έξυπνος ο Βασίλης. Ναι, είναι. Σου λέει, έχω ένα καλό προϊόν. Έχω ένα όμορφο προϊόν. Ναι. Θα πρέπει να το προωθήσω. Θα πρέπει να το προωθήσω με όμορφους ανθρώπους. Ακριβώς. Χαμογελαστούς ανθρώπους και στο μάτι ανθρώπους οι οποίοι η καθημερινότητά σου να έχει μια ομορφάδα. Έτσι, παίρνεις το καφεδάκι σου, χαμόγελο από την κουπελιά, όμορφα. Καλημέρα. Παίρνεις το καφεδάκι, καλημέρα. Ξέρεις να είσαι γέρος και να σου χαμογελάσει. Έστω το χαμόγελο υπόθεση. Θα σου δώσει αυτή η κοπέλα. Μεγάλη θα σου δώσει υπόθεση. Να πούμε 1,5 μήνα ζωή ακόμα. Σε τρία σημεία της πόλης, καντίνα Pit Stop, παλαιό σταθμό 36, πόντου 56 Λαχανογορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα. Τον πήραμε τον 1,5 μήνα εξτραδάκι. Θα επιστρέψουμε με Άρη, με ΠΑΟΚ, με τα δικά μας εδώ παιχνίδια. ΠΑΟΚ Βίντι σήμερα μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου. Όταν εξακολουθεί να βρίσκεται στην πόλη, φίλες και φίλοι, ο Γιάννης Πλούταρχος, δεν τα ρωτάν αυτά. Το καλύτερο παιδί κάνει πάταγο στο Βεργίνα θέατρο. Όλα τα live του ήταν sold out φυσικά. Και έχουν παραμείνει και έχουν απομείνει τέσσερις τελευταίες έξτρα παραστάσεις. Δεν τον έχετε ξαναδεί στον Πλούταρχο. Ερμηνεύει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σε ένα κονσεπτικό live με μαγευτικές χορογραφίες της Σοφίας Πειράτου. 25, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου. Διαλέξτε ημερομηνία, κλείστε εισιτήριο. Μια σπάνια μουσική παράσταση. Εισιτήρια θα βρείτε από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και στο Στέλιο τον Παρθενάκη μας ακούει. Κάνει τζόκινγκ λέει. Τρίχες, περπάτημα κάνει, τον είδα εγώ. Έχεις εγνώσει όμως. Περπάτημα, ξεπερπάτημα, έχεις εγνώσει. Είναι ο παιδαράς. Μόνο παιδαράς είναι. Θεριό ανήμερον. Εγώ τον είχα συμπαίξει στον μπάσκετ. Κάναμε τουρνά. Έχουμε κοινό κουρέα. Εσύ με τον Παρθενάκη και την κοινό κουρέα. Α, είναι αυτό που σε ξερίζει όλες τις τρίχες. Ξέρεις τι έπαθε ένα τύπος εκεί. Τι έπαθε. Κουρέας λέγεται Κτενίδης. Κτενίδης, ναι. Είναι όνομα και πράγμα. Είναι κανονικός παρανοϊκός. Α, γι' αυτό πας και εσύ. Είναι δικό σου. Να πάω κι εγώ να με πάρει τις τρίχες. Έχει στο κουρείο μέσα ένα Pac-Man της δεκαετίας του 70. Πού είναι αυτός να πάω κι εγώ. Κάτσε, κάτσε. Ο μπαμπάς του είναι 80 χρονών και παίζει Pac-Man και το πάει μέχρι
Το βάζω όλο στις πίστες. Το πηδάει τα ράματα. Έλα ρε φίλε. Εγώ πάω εκεί για να παίξω Pac-Man. Τζάμπα, κούτρα το παίζει. Ναι, του λέω βάλε το Pac-Man. Ναι. Βάλε το πιο άργο γιατί πιο γρήγορα. Θα πάω μια μέρα μαζί ρε φίλε. Στάσου να σου πω. Να ψοφήσει πέρα. Μια μέρα Sky Meaty, την ίδια ώρα που πάω εγώ, Sky Meaty ένα με κάτι μαλούρες, τρεις φορές θα τον πίστες βάλε. Και λέει ο τύπος. Έλα ένα λεπτό που λες, τι έχεις να κουρέψεις, λέει, σου παραχωρώ τη θέση μου. Ξέρεις μετά από πόση ώρα έφυγε αυτός, μετά τρεις ώρες. Ξέρεις τα όλες τις τρεις του κορμίου σου. Λέω, ωραία, με πιάνεις μύτη. Μύτη. Ό,τι αφρικόλακες έχει. Φρύδια, γιατί... πλάτες, φρύδια, όμως. Φρύδια, αυτιά, ναι, αυτιά. Με ξυρίζεις, ναι. Ξυρίζεις το κεφάλι μου. Ναι. Ξυρίζεις μασχάλι. Και μασχάλι. Ναι, πλάτη, για να μην βρωμάει. Πλάτη, ναι, όμως. Στήθος, όμως. Γαλλικός, είσαι γαλλικός. Ναι, ναι, γαλλικός. Τα από αυτά μου λέω θα τα κάνω εγώ. Α, αυτά ευτυχώς. Εκεί δεν θα έρθει τώρα. Εκτός αν έχει special service, ρε παιδί μου. Ο μαλλιάς μία ώρα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Δώσε δεν μου δώσε τη θέση. Α πρόσεχε, δεν έχω τρίχα νόμιζε. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Εκεί πάει κουρεύεται ο Παρθενάκης. Εκεί πάει ο Παρθενάκης. Αλλά κάνει περπάτημα ο Παρθενάκης. Ωραίος, έχεις γνώση, είναι σούπερ. Εγώ κάνω το. Υπάρχουν 4 ειδών τζόκινγκ. Το ένα το γρήγορο περπάτημα του καρδιοπαθή. Ναι. 5 χιλιόμετρα σε μία ώρα. Καλό είναι αυτό όμως. Αυτό να το κάνουν οι καρδιοπαθείς μετά το έμφραγμα. 5 χιλιόμετρα μία ώρα. Άλλο περπάτημα. Μετά έχουμε 45 με 50 λεπτά, το οποίο είναι το χαλαρό τζόκινγκ. Ναι. 45 χιλιόμετρα. Μετά πάμε στα 40 λεπτά που είναι ένα τζόκινγκ μέτριο. Μέτριο. Πολύ μέτριο. Και το τρέξιμο πόσο περνάει. Από κάτω από 40 λεπτά, εγώ το κάνω 32 και μισό. Α, το κάνεις τόσο. Είναι καθαρό τζόκινγκ. Πριν από μένα, κάτω από 30 λεπτά, 24-25 που το πάνε, είναι το επαγγελματικό τζόκινγκ. Το οποίο είναι των αποστάσεων, το κάνουν και 20 λεπτά, 22, είναι οι στιβίστες. Αυτή είναι στιβική. Εγώ τελευταία φορά που έκανα 5 χιλιόμετρα έκανα τον καρδιοπαθόν. Εγώ 52 λεπτά έκανα. 52 λεπτά, μου κάνω 32. Ναι. Και 52 να κάνεις, ναι. Ίδια δουλειά είναι. Α, ναι. Βέβαια. Πρέπει να λειτουργεί η καρδιά. Να αρχίσουμε να κάνουμε λίγο. Βεβαίως. Ο Παρθενάκης κάνει το γρήγορο περπάτημα. Ωραίος είναι. Πολύ καλός. Λοιπόν, πολύ καλός. Καλημέρα λέει αυτή τη στιγμή για μένα, λέει ο φίλος μου ο Τζόνι μας ακούσει με τη Λίνη. Οι 5 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη είναι η Juve, η City, η Dortmund, η Chelsea και η Liverpool. Ρώτα τον κουμπάρο σου ποιες είναι δικές σου. Δεν έβαλες δηλαδή, φίλε μου Τζόνι, την Παρή μέσα σε αυτή την πεντάδα. Νομίζω λάθος είσαι για την Παρή, αίτητη και στη Γαλλία. Νομίζω ότι η καλύτερη τετράδα στην επίθεση είναι η Παρή. Η Παρή, ναι, η τετράδα. Ναι, τετράδες είναι από, εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα δεν κόβουν όπως κόβουν οι άλλοι. Για μένα η καλύτερη ομάδα σαν ομάδα είναι η Juventus. Και σε φόρμα, σε ταχύτητα. Σε μαρκαρίσματα. Ξεχάσαμε λίγο και τη City, έτσι, η οποία, ναι, είναι διαολεμένη και αυτή. Η City μπροστά, είναι 20-25% πίσω από τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι. Είναι πεσμένη. Αλλά είναι πιο καλοδουλεμένη πλέον. Είναι πεσμένη πάρα πολύ η Σίλβεστης, ναι, και ο Φερναντίνιο. Είναι. Αλλά είναι πεσμένη. Πιο δεμένη και καλοδουλεμένη από τον Γκουαρδιόλα, γιατί έχει ίδια ομάδα εδώ και 3 πέρσι χρόνια. Πέρσι, ναι, τη City την έβλεπα γιατί μ' άρεσε. Φέτος δεν τρελαίνομαι κιόλας. Ναι. Φέτος, ας πούμε, τη βλέπω, αλλά δεν με τρελαίνει. Ναι. Εμένα μου γεμίζει το μάτι πάλι όμως ότι μπορεί να φτάσει. Και εμένα με γεμίζει το μάτι. Έχει παίχτες σε τρομερή ποιότητα. Αλλά αυτό που λένε οι Μάντσεστερ δεν είναι το κριτήριο κτλ. Εγώ δεν συμφωνώ. Ναι. Γιατί αυτή τη Γιουβέντους με συμμετοχικό Ρονάλντο, με Ρονάλντο με μεγάλους χώρους, με Ρονάλντο να κάνει assist. Με Ρονάλντο να κάνει. Πιο σημαντικό, φίλε. Χθες έγινε. Με προχθές... ομάδα Premier League top level να την πνίγει και να την τρέχει. Πρόσεξε. Ναι, έπνιξε και έτρεξε μια ομάδα Premier League που ποτέ είναι το πρωτάθλημα. Δεν ήταν το πρωτάθλημα. Έκανε, ναι, κάτι κινήσεις μπροστά. Ναι. Είχε τύπη τον Ντεμπελέ center for. Έβγαινε ο Ντεμπελέ, έπαιρνε το στόπερ. Έμπαινε μέσα με ταχύτητα ο Ρονάλντο. Ο άλλο ο Extreme έκανε άλλε κινήσεις. Δηλαδή είδα τακτική. Είδε πράγματα. Εντάξει. Είδα, ναι, από τον Ιταλό μεγάλη τακτική. Για κάτω σου πω εγώ λόγο τώρα. Τρομερό που είμαι δύσκολος στο να ευχαριστήσω. Ξέρω, ξέρω. Τι σε είπα τώρα. Είμαι δύσκολος να ευχαριστήσω. Είσαι δύσκολος να ευχαριστήσω. Το ξέρω. Άμα όμως ευχαριστηθώ. Θα το πεις και θα το, ναι, διατυμπανείς και θα το κάνεις. Είμαι δύσκολος να ευχαριστήσω. Ναι. Σ' άρεσε η Γιουβέντους. Αλλά άμα ευχαριστηθώ, ναι, ευχαριστιέμαι. Πάει. Ο Μελισανίδης ευχαριστήθηκε για τα 60.000 εισιτήρια, αλλά. Ο Μελισανίδης ανακοίνωσε ότι εγώ δεν δίνω πάνω από 450.000 για το Σιμόες. Το χρόνο. Το χρόνο. Δεν πάω να βαράει το κεφάλι εγώ τόσα τον δίνω. Πόσα τον δίνεις δηλαδή. Σαν πάω. 6-7 κατοσάρικα εύκολα. Σε πιάσει τον κόλλο. Γιατί δεν είναι καλό Σιμόες, δεν σ' αρέσει. Θα σου πω, να τον βάλω να τον κολλήσω δίπλα και στο Μαουρίσιο να τρέξει σαν σκυλί. Πάρε μια 27 χρονών, ναι, γυναίκα. Ναι. Αδύνατη ψηλή. Αδύνατη, φρέσκια, φρέσκια. Φρέσκια. Πάρτινα. Μπουμπούκι. Πάρτινα, βάλτινα, τι να κάνει την σεξ αυτά κτλ. Πάντη 40 χρονών. Ναι. Σκάνει και δύο παιδιά, φαρδένει, κάνει ράνι. Ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Σιμόες σε αυτή τη φάση είναι 40, γιατί μιλάμε για ένα 28χρονο αθλητή. Βράσε τον 28χρονο. Ναι. Του τύπια το μεδούλι δύο χρόνια. Λες δηλαδή τον έχω ξεζουμίσει. Όπως ξεζουμίσαν τον Λάζαρο, εγώ έρεσε από την ΑΕΚ.
Έχει να μαθαίνει και ο Σαββίδης που λέει τα αυτοκίνητα. Ναι. Αλλά τον ουρανό δεν τον έφτανε και έβαλε τον Πασχαλάκη με τον Χατσερίδη να πλύνουν τον ουρανό. Είδες γι' αυτό το πει ναι. Το Χατσερίδη. Γιατί οι ψηλοί είναι δούλοι των ποτών. Σα πλύνω λέει τα αμάξια. Ναι. Εμφανίζονται κάτι τζιπ εκεί βλέπω. Εντάξει αφού είναι ψηλά ρε Κωνσταντίνε, τι να κάνει δηλαδή. Ο 1,65-63 πώς θα πάει στην οροφή. Φώναξε ο Χατσερίδης, έλα εδώ ρε κορμπλέ. Φου δεν παίζει που δεν παίζει, έλα καθάρι στον ουρανό. Ο Χατσερίδης για να πλένει αμάξια τζιπ καλώ. Του ουρανού όμω. Για του ουρανού επάνω. Να γιατί τον πήρε ο Γιωργάκη. Γιωργάκη να του πει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι χυμούς έχει πιει, αλλά τώρα τρώει κανονικά κασέρι, τυρί και το κανονικό φαγητό. Ναι. Ναι. Τους έχει ξεζουμίσει η ΑΕΚ σε ταχύτητες, σε φυσικές καταστάσεις, τους έχει πιει το μεδούλι. Εδώ προχθές ξοριάστηκε κοντά από τα πράγματα έφραγμα. Εγώ είπα, μην έχουμε νεκρό ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Βρεάκου τι σου λέω εγώ τώρα. Το χοντρένω. Ας τον αφήσουμε δύο μέσα να ξεκουραστεί παραπάνω, μωρέ, να πάει τα πάνω του. 28 είναι ακόμα. Ό,τι θα πάρει ο Ολυμπιακός από τον Λάζαρο. Ναι, ο Λάζαρος είναι 32 στα 33. Αυτός είναι 28, επιμένω. Τι 28, άμα του είπε ναι. Το μεδούλιο άλλο τώρα, θα σου πω εγώ. Δεν θα πάρει τίποτα. Έχει βαρέσει δηλαδή το σασμά. Θα πιάνει το πισινό. Ναι. Έχει πάρει αυτό το 150% από το Σιμόες. Ναι. Το δίνει 300 χιλιάρια και έρχεσαι εσύ. Που είναι να του δώσει 450 το ανώτερο αυτό και να τον πάρει με 600 ξεζουμισμένο. Γι' αυτό είσαι ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι εξισορρισμένο. Ο συγκεκριμένο γιατί δεν θες... Να σου πω, εάν ήταν 32 θα ήμουν 100% μαζί. Δεν θα βρει ακούσει την ιστορία. Στα 28, 20, είπε για μια 26, συμφωνώ. Είναι με έναν τύπο. Μου λένε δικά μου. Σε ένα μπάλα... χρόνο πάλι καλύτερα είναι. Όχι. Ο Σιμόε την μπάλα την καλή την έπαιξε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Εσένα θα σε παίξει με το 60% και θα το δώσει και παραπάνω. Λοιπόν, πε αυτό το κοντό που κάνει τον Μπαλαδόβατσα ότι ξεζουμισμένο παίκτη δεν θα πάρει από την ΑΕΚ. Τον πήρε ο Ολυμπιακό και τραβάνε τα μαλλιά του. Είναι ο μόνος που σκοράρει και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Και οι άλλοι, όλοι που είναι σε φόρμα, δεν μπορεί να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Για τον Ολυμπιακό. Κοντέσιδες. Καλά, τα είπαμε λοιπόν. Φασαζίδιδες κτλ. Τα είπαμε. Ολυμπιακός πήρε Γκερέρο και Χασάν. Αυτοί βάζουν κόλπο σε 20 τελικές. Απαγορεύεται να παίρνει ξεζουμισμένο, διαλυμένο βιολογικά παίκτη από την ΑΕΚ και να τον πληρώνει διπλάσια τιμή. Εγώ τον θέλω. Άμα θες παίκτη από την ΑΕΚ, πάρε το Λιβάγια, πουλά τον Μπέλκα και δίδαξε μας ένα 4-4. Ο Λιβάγια δεν είναι εξοζουμισμένος. Ναι. Και αυτός είναι εξοζουμισμένος. Πόσα μας έκανε ο Λιβάγια. Όχι, γενικώς μιλάς. Άχερε. Γενικώς. Ποιος Λιβάγια. Τι, ο Λιβάγια δεν εξοζουμίζει. Δεν παίζει σε 2-3 θέσεις ο Λιβάγια. Πολυθεσίδης είναι. Τον έχουν διαλύσει και αυτόν. Αλλά λιγότερο. Είναι και λίγο πιο μικρό. Είναι και πιο μικρό και τα λοιπά. Εκεί ναι. Εγώ πάντως λέω ότι ο Σιμόες είναι ο παίκτης που χρειάζεται το ΠΑΟΚ στα χαφ. Αυτόν χρειάζεται. Ναι. Δηλαδή σου βάζω άλλο δίλημα. Κανείς ή Σιμόες. Να, ορίστε, σας το πω. Έστω και έτσι. Ποιο θα διάλεγε. Ένα Σιμόες ξεκούραστο. Ένα Σιμόες ξεκούραστο. Ας ψάξω να βρούμε. Φρέσκο. Ξυπνάει με το μάγουλο να βάζει το ξηράφι και να φεύγει το ξηράφι μόνο του κατά κάτω. Ναι. Να κάνει. Όχι να κάνει μια ώρα το ξηράφι και το μάγουλο να έτσι το μέρο. Καλά, πάρε καλό ξηράφι, με την ρητίδα. Πάρε καλό ξηράφι, θα σε καθαρίσει όλα αυτά με τριπλές ζώνες, τετραπλές. Εγώ άμα είχα φτιάξει ξηράφάκια, θα έψαχνα ένα ξηράφι. Και που να έπαιρνε και τις ρητίδες να πούμε. Όλα μαζί. Ναι, να, για να έπαιρνε και το γυρασμένο, δέρμα. Για ένα γυρασμένο πρόσωπο. Ναι. Εγώ ετοιμάζω. Έχει ξυριστεί με αυτό το βιντελεπίδα, σε έχουν κάνει. Όχι. Εγώ ο κτενίδης μόνο. Α, σε φοβάζει. Κοίτα, εγώ κόβομαι εύκολα. Ναι, όταν έρχεσαι εδώ είσαι σε βομβαρδισμένο τοπίο. Να εδώ βαβάκι, να εδώ, να εκεί. Καταρχήν βγάζω ακόμα καυλόσπυρα εγώ. Προσοχή, σιγά. Παραγιάννη, τείχο, ε. Όχι, τίχο, αγόρι μου, πρόσεχε τώρα που θα αρχίσει να πει δεν πει. Υγρασία είναι το πρόσωπό μου. Δηλαδή, α πούμε, είναι υγρό, πώ θα το πει. Είναι υδατωμένο να πούμε. Γι' αυτό κατάλαβε. Ναι, αγόρι μου. Ναι, γλυκό μου, παλικάρι. Προσέχετε εδώ στο ραδιομέγαρο σήμερα. Όχι, θέλω να σε πω. Να, το βλέπει. Το βλέπω, εγώ μια χαρά τα βλέπω. Βάζω κλεραζίλ. Κλεραζίλ βάζει. Μια χαρά είσαι. Πού βάζει. Φράπα. Βάζει κλεραζίλ. Φράπα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Μελισανίδη, ο οποίο είπε 450. Δεν δίνω παραπάνω. Όποιο είναι αυτό. Και πολλά δι. Θα βρει αυτό ένα σημό με 200. Μαγιά και ο Μελισανίδη, εγώ βλέπω ότι όλοι οι παίχτες του φεύγουν τζάμπα. Ναι, φυσικά. Του φεύγουν όλοι τζάμπα, δεν παίρνει λεφτά. Δεν του πουλάει, του έφτιαξε, του ανέδειξε και φεύγουν ο Βράνιες τζάμπα. Πήρε λεφτά. Ναι. Πήρε από το Βράνιες, ψέματα. Πήρε από το Βράνιες. Ναι. Σιμόες, Λάζαρος, του φεύγουν τζάμπα. Όλοι τα παλούρε. Πήρε χθες ένα εκατομμύριο. Πήρε σε ένα μάτς. 800 χιλιάρικα, ναι. Πήρε. Έκανε ρεκόρ εκεί. Ναι. Δεν του βγαίνει συνέχεια του Τσιγκουναρά, βέβαια. Ναι. Άμα έχει να κάνει με άμπαλου όμω. Γι' αυτό ισοφαρίζει την ιστορία σου. Δεν πιστεύει
ότι ο Σαββίδης ξέρει από μπάλα. Ναι. Έχει κάποια γκάμα διαιτητών εποπτών δικιά του. Εσύ έχεις τα έξω, έχεις τα δικαστήρια φίλους και τέτοια. Και ο Ολυμπιακός. Ναι. Είδα η έκθεση της αστυνομίας στο Ηράκλειο, δεν έλεγε τίποτα. Ούτε η δικιά σου. Ούτε η δικιά σου. Δεν έλεγε, ούτε η δικιά σου αστυνομία. Δεν έλεγε. Όταν πέφτουν τα καπνογόνα στον Μπούζο δεν είπε η δικιά σου αστυνομία. Εγώ μαζί σου είμαι. Την αλήθεια λένε. Στην ΑΕΚ είπανε, γιατί προφανώς έχει τζίλους. Και τώρα πάει να παίξει. Δεν πρέπει στη ζωή να ισορροπήσουμε. Εγώ να έχω φίλους αστυνομικούς, εσύ να έχεις φίλους εφέτες. Ο άλλος να έχει φίλους τους μπράβους. Δηλαδή, ο άλλος να έχει φίλους τους ασιάτες. Κάποιοι πρέπει να έχουμε φίλους. Δεν μπορούμε όλους να είμαστε τσακωμένοι. Πώς θα γίνει αυτό. Ναι, μαζί σου. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να έχουμε φίλους καλούς. Λοιπόν, μια που είπα τζίλος, έτσι τώρα ενδεικτικά το ανέφερα το όνομα, θα σφυρίξει τον Άρη. Εγώ αυτά έλεγα χθες στο φίλο τον Αριανό. Α βέλατε το Σέζο εδώ που ρίμαξε το Μακεδονικό για να βγάλει και να πάρει την ψήφο. Ντέρμι δεν είναι το Αρισάκ. Ναι. Α στέλνατε τον Παοξή το Σέζο. Το Σέζο τον τον βγάλατε εδώ για να φάει το Μακεδονικό και ο Ανδρώνης έκανε μούγκα να πούμε. Έκανε. Έκανε μούγκα, ναι. Οχοχοχο. Έκανε μούγκα ο Ανδρώνης γιατί εντάξει εδώ και τα λοιπά για το Μακεδονικό. Ποιο θα φωνάξει ο Σαράντος. Και θα φωνάξει ο Σαράντος, του δάνε δύο χαστούκια του Σαράντο και δεν ναι. φωνάζει. Ναι. Βρε ούτε Σέζο, εγώ σου λέω. Ξένο διαιτητή. Ξένο θα για να, για να πάρει την ψήφο από το Κολοχώρι. Και να βγει εκεί να έχουμε τον Μπάουκ με τον Σέζο, έτσι. Πρόκληση γράφουμε σήμερα. Τι πρόκληση γράφουμε. Ικέ δόρισε τον ανεπιθύμητο Τζίλο στον αγώνα με την ΑΕΚ. Κλάψαμε. Αυτά δεν έλεγα χθες στους Αριανούς που είχαμε μια μικρή αντιδίκη. Κλάψαμε, ρε. Λέω, δεν θα έχουμε ένσταση σήμερα. Πού είναι ο Καρυπίδης. Κάτσε, πρωί είναι ακόμα Καρυπίδης. Πρωί είναι, κοιμούνται ακόμα, ναι. Εμείς είπαμε ότι σαν ντέρμπι θέλουμε ξένους διαιτητές. Το Άρης ΑΕΚ δεν είναι ντέρμπι. Αυτό έλεγα εγώ χθες στους Αριανούς. Μα τι ίδιοι το λένε. Ναι, πού είναι. Άρα του έχουν γραμμένο στα παλιά του υποδήματα. Μόνο με τον Μπάουκ ήταν. Α κέρδιζαν τον Μπάουκ. Που για μένα με τον ΠΑΟΚ ήταν λάθος που ήταν ξένο διαιτητή. Φυσικά το είπαμε. Έτσι, τα είπαμε. Ας κέρδιζαν τον ΠΑΟΚ οι Αριανοί ναι. και να απαιτούσαν με μεγαλύτερο στόμφο να πούμε το ξένο το διαιτητή. Ναι, σου λέει θα είμαστε πιο ψηλά σε βαθμολογία. Τώρα ρε φίλε, θα σου πω και κάτι. Τώρα είμαι εγώ αρχιδιαιτητής. Κάτσε τώρα να σου κάνω τους Αριανούς και τουρμπίνα τώρα. Όχι, μη. Να τους κάνω τουρμπίνα. Είμαι εγώ πως Περέιρα το λένε. Περέιρα, ναι. Είμαι εγώ Περέιρα. Ναι. Και βλέπω Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Και βλέπω τον Άρη φουλάρι, κάνει. Χάνει ο τελευταίο τέταρτο να πούμε. Όπως είναι τη ΑΕΚ, οι παίκτες έχουν πάρει να πούμε και τον προστάτη από τους παίκτες του Άρη. Τελειώνει ο Άρης. Άλλα 10 λεπτά να έχει, ένα 5 θα έλεγε. Άλλα 20 λεπτά, ένα 7 θα έλεγε. Όσο περνούσε ο χρόνος. Τελειώσαν τα παιδιά. Κάτι το οποίο δεν μας το έχει δείξει ο Άρης. Ο Άρης φούλαρε και πέσε καλά. Στα γκολ του ήταν όλα μετά το 80 σαν πέρα. Φούλαρε ο Άρης, σου λέω. Θα δώσε όλα, δηλαδή έπαιξε στα ίσα όλο το μάτς. Στην κερκίδα και βλέπω το μάτς. Τελειώνει το μάτς και βλέπω μετά το 1-2 τους Αριανούς. Να χειροκροτούν. Να χειροκροτάνε. Oh. Και λέω αυτοί χάσαν ντέρμπι. Υποτίθεται. Και χειροκροτάνε μετά την ήττα. Κάτσα του βάλουν τζίλο. Κάτσα του στείλω τον τζίλο εγώ τώρα. Αυτού εδώ του χάσουν χαρούμενου. Κάτσα του βάλουν τον τζίλο αφού γελάνε. Αφού γελάνε. Και δεν γιουχάρουν. Δεν διώξαν προπονητή, δεν κάνανε ράλα, φασαρία δεν είχε. Ναι, γιατί. Μπουκάλι δεν έπεσε μέσα. Κύριε, αξιοπρεπέστατη. Εγώ του βγάζω τον τζίλο. Θέατρο των ονείρων. Του βγάζω το καπέλο. Βγάζω το καπέλο και εγώ του βγάζω τον τζίλο τώρα. Σε αυτό το κομμάτι όμως δεν του βγάζω. Γι' αυτό έλεγα χθες Αριανά τα φιλαράκια μου. Του λέω: ακούω ότι θα σα βάλουν Έλληνα διαιτητή. Ναι, εμείς τα είπαμε. Ναι, αλλά και που τα είπατε δεν σας ακούνε. Τα είπαν όμως. Τα είπαν, αλλά τα λες άμα δεν κάνεις πόλεμο δυνατό. Άμα δεν κερδίζεις τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ή άμα χάνεις από τον ΠΑΟΚ, με κάνεις λα 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 και χειροκροτάς, θα πει και ο διαιτητής, θα του στείλω εγώ έναν. Γιατί είναι αυτός στα επίπεδα Ξάνθης, Κομωτινής κτλ. Θα του στείλω εγώ. Ναι, αλλά την άλλη εβδομάδα έχουμε Άρης Ολυμπιακός πάλι. Τι θα φέρουν, πάλι Έλληνα θα φέρουν ή ξένο. Έλληνα. Πάλι. Δηλαδή μόνο το Άρης ΠΑΟΚ είναι ντέρμπι, αυτό είναι. Ντέρμπι λόγω ότι είσαι ντέρμπι. Εντοπιότητα λε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε μετά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό. Είπε ο Περέιρα. Ρε παιδιά, τι ντέρμπι. Αυτοί πριν δύο χρόνια με στείλανε ότι παίζανε με το σουβλί. Ναι, αλλά υπάρχει μίσος. Με το ίδιο σκηνικό θα σου λέει για την ΑΕΚ. Έπαιζε με Μύκονο και Σαντορίνη. Ναι. Αλλά η ΑΕΚ. Ναι, αλλά η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα, παίζει Champions League. Σωστό. Πήρε κύπελο. Σωστό. Παίζει Champions League. Όπως και αν τα πήρε. Δεν παίζει box με το γιατρό την ομάδα να μου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε Europa League σήμερα να αφήσουμε τα του Άρη. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Τι να κάνω, κάτσε να δούμε μπαλίτσα. Και σήμερα έχω ένα ραντεβού, ας πούμε πάω να δω το μαύρο χαρτί υγείας να το προωθήσω. Να πας, το προωθήσω το μαύρο χαρτί. Ναι. Μια κυρία. Δεν θα δεις ΠΑΟΚ βίντεο, δηλαδή θα έχεις μαύρο χαρτί υγείας. Μια κυρία 40 χρονών. Για τους ΠΑΟΚΣΥΔες αυτό το μαύρο χαρτί. Το μαύρο, έχει μια 40 χρονών ένα εργοστάσιο και λέει και αυτό που λέει πώς θα το προωθήσουμε. Να κάνω ένα ραντεβού. Στα ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Πήγε στη Γαλλία λέει και το είδε το χρυσό. Τη άρεσε. Γιατί ρε, γιατί πήγε έξω από τον πύργο του Άιφελ σε ένα σπίτι. Τα κάκα, α πούμε, τώρα τι κουβέντα θα βάλουμε. Το μαύρο με το. Γιατί ρε, Κωστή, τη άρεσε το μαύρο το χαρτί. Το φέρουμε εδώ, Μπορεί το μαύρο. Το βάλουμε στην Τούμπα. Κοίταξε, μπορεί και για ιατρικού λόγου θα μου πει αυτή τη στιγμή. Α, εντάξει, οκ, αμέσω. Μπορεί για ιατρικού λόγου. Δεν ξέρω τι να σου πει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό, μα ακούει καθημερινά κολλημένο κάτω στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ΠΑΟΚ βίντεο και εσύ μπορεί, είπε, παίζει, δεν παίζει να το δει το μάτσο.
Θα δω φάσεις. Θα δεις φάσεις. Κοιτάξτε, ο θεσμός δεν με τραβάει. Θα μας ακούς το ραδιόφωνο. Μπορώ να ακούσω εθνικό ΠΑΟΚ στο κύπελο ή να κάτσω να το δω. Παρά να δω ΠΑΟΚ Βίτη. Το πήρε στραβά το θεσμό. Ο θεσμός είναι μια χαρά. Παίζουν πολύ καλές ομάδες. Παίζει η Τσέλσι, παίζει η Άρσα, παίζει μια χαρά ομάδες. Το πήρε στραβά, τελείωσε. Είναι σαν να πάω στο κρατικό θέατρο να δω επανάσταση και μετά να πάω στα Μπουλούκια στο Λαγκαδά να δω παράσταση ο Κίμωνας, ο Βαρκάρης του Βόγα. Ναι, ο Βαρκάρης του Βόγα όμως. Δεν μπορώ να δω το Βαρκάρη του Βόγα σε Μπουλούκι να πούμε. Ναι, αν το πάρει όμως στο Europa League θα σε βάλει στο κρατικό θέατρο μετά γιατί ο νικητής παίζει και Champions League. Πα στο κρατικό θέατρο και έρχομαι να σε δω. Πληρώσει και εισιτήριο. Το πήρε στραβά, τελείωσε το Europa League. Τελείωσε, γεια σας, ό,τι και να λέω τώρα. Ρε, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το δω. Ναι. Εθνικές ομάδες δεν μπορώ να το δω. Μαζί σου εδώ. Σε μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή, Μουντιάλ, Γιούρο, τα θέλω. Τα θέλω, αλλά εκείνα τα προκριματικά αυτά που μας σταματάνε. Πόσα πάνε οι ομάδες, ρε, πόσα δεν μπορώ, ρε, πόσα, εσύ, πρέπει δεν να γίνουν μάτια να πάνε δεν εκεί. Μπορώ, ρε, αν τις βαφτίσουμε πάνε εσείς, Μουντιάλ, εσύ μην πας. Ναι, να τις πούνε έτσι. Ναι, λοιπόν. Θες να δούμε μια πιθανή δεκάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί σήμερα ένα μάτς πολύ σοβαρό για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει και πάει λογικά με το. Στο διάλειμμα με έλεγες 5-6 δεν αλλάζουν ποτέ, μου λέγες. Ναι. Ποιοι δεν αλλάζουν. Ο Πασχαλάκης. Δεν αλλάζει ο τρελός. Ο Βαρέλα και ο Κρέσπο. Δεν, καλό και αυτοί. Τρεις. Ναι. Ναι. Ο Πρίγκοβιτς. Τέσσερις. Ο Μάτος. Πέντε. Και ο Πέλκας. Ο Πέλκας πρέπει να αλλάζει κάπου για να ξεκουράζει. Να ξεκουράζεται γιατί, αλλά ο ίδιος εγώ από ό,τι μαθαίνω είναι τρελαμένος και θέλει να παίζει. Είμαι καλά. Εγώ δεν κουράζω για τον Πέλκα. Πέλκα. Είσαι πάνω στις δόξες σου και τα λοιπά. Α, κοιτάξεις λίγο όπως κοιτάει ο καθένας, πάρε και δύο ανάσες. Ναι. Θέλει να παίζει. Σε θέλουμε να φουλάρεις μέσα στην περιοχή. Σε κάναν χαφ, εγώ γουστάλω να σε βλέπω να μπαίνεις σαν το ποντίκι μέσα εκεί και να τρως το τυρί. Και να καρφώνεις τις γκολάρες. Ναι, έτσι σε θέλω. Ναι, όχι, αλλά θέλω να τρέξεις δεξιά για αριστερά σαν τον θέλω, παραβολές. Μ' αρέσει αυτό που θέλει ο Πέλκας, αλλά ο Πέλκας θα βάλει το συνέστημα στο 20% και τη λογική στο 80%. Ναι, αλλά παίζοντας έτσι έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Λουτσέσου που σου λέει: εκτός, εγώ αυτό το εργαλείο. Αυτό το μάτς. Ναι. Ποιους θες να προωθήσεις. Σε αυτό το μάτς. Ζάμπα. Ναι, το Λιμιό. Ζάμπα. Λιμιό θα μπει ο Λιμιό. Ποιος θα πουλήσει, ποιος θες να βγάλεις. Να δούμε λίγο μια πιθανή. Ποιοι είναι η βιτρίνα από αυτούς τώρα, πάμε να δούμε. Λοιπόν. Πασχαλάκης είναι βιτρίνα, είναι. Είναι Πασχαλάκης. Καραβιτρίνα είναι. Δεν πρέπει να πάρει μισό εκατομμύριο το χρόνο. Από 200. Για μένα 100%. Τέλειος. Τώρα από εκεί πέρα τι θα αποφασίσουμε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Για πλάκα. Βαρέλα, Κρέσπο, αυτοί είναι οι σταθερές σου και τους δεν σου πουλά αυτού. Όχι. Αυτού του έχω μα το πουλά. Όχι. Όχι. Τόσκα πουλά. Τόσκα δανεικό. Δηλαδή η τετράδα σου δεν είναι για να την βγάλει στη βιτρίνα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Σαχόφ Κανίας. Πού είναι αυτά τα σκατοδοχεία και οι δύο. Και οι δύο λες. Πάμε. Δεν πουλά. Ελκαντουρί. Δεν πουλά. Πουλά ο Ελκαντουρί. Τι να τον πουλήσει. Όσο να. Πά τον πουλήσει. Στον Αποέλ. Α το δώσει. Τον ήθελε και η Βερόνα. Μπράβι Βερόνα πάει κι αυτό. Λιμιό. Τον πουλά. Σκοράρι. Τον φτιάχνει. Το φτιάχνει. Ναι, το φτιάχνει. Το βάζουμε το Λιμιό. Πέλκας. Και αυτό. Και αυτός δύο. Και Πρίγκοβιτς. Ο Πρίγκοβιτς. Δεν τον πουλάς. Πόσο είναι. 28. Τελείωσε. Εδώ έμεινε. Εδώ να μην να βάζει 40 γκολ κάθε χρόνο τελείωσε. Και είμαστε. Άρα να γίνει βασιλιά. Εγώ έχω Ζαμπά, Λιμιό και Πέλκα να πουλήσω. Ναι. Αυτούς θα βάλω σήμερα. Θα τους βάλουμε αυτούς. Με την Βίτη. Αυτό. Τι καντούρι και μαντούρι τώρα, σαν χλαμάρε. Να πάρουν ανάσει κάποιοι άλλοι. Πρέπει να πάρουν ανάσει. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, τέλος. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς 9 και να σας ενημερώσουμε ότι έρχεται το iPhone XR. Το iPhone XR λοιπόν με την πιο προηγμένη οθόνη LCD της με Liquid Retina 6,1 inches, το προηγμένο Face ID, το πιο έξυπνο και ισχυρό chip που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε iPhone, είναι πραγματικά εκθαβωτικό σε όλα του και πραγματικά μπορείτε να το προπαραγγείλετε σε ένα κατάστημα Wind. Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει και η εμπορική διάθεση για το iPhone XR θα ξεκινήσει 26 Οκτωβρίου, δηλαδή από αύριο, σε όλα τα καταστήματα Wind. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό, θα επιστρέψουμε και με την επικαιρότητα, αλλά και με τις γραμμές αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα να Rap and Cool Show μέχρι και τις 10 και στην πόλη μας εξακολουθεί να βρίσκεται ο Γιάννης Πλούταρχος. Δεν τα ρωτάνε αυτά, το καλύτερο παιδί κάνει πάταγο στο θέατρο Βεργίνα. Όλα τα live φυσικά ήταν sold out. Γι' αυτό πήραμε και παράταση για 4 τελευταίες παραστάσεις. Όσοι δεν τον έχετε δει, πραγματικά τον Πλούταρχο χάνετε. Α, είναι και καλός τραγουδιστής και καλό παιδί. Όλα μαζί. Όλα έχει μαζί. Το είναι πακέτο. Ένα πακέτο να πούμε. Έχει το πακέτο ακριβώς. 25, 26, 27, 28 Οκτωβρίου λοιπόν, με μαγικές χορογραφίες σε σκηνοθεσία πάντοτε της Σοφίας Πυράτου. Αυτή θέλω να την γνωρίσω το γιατί ξέρω. Είναι πίσω από την επιτυχία του Πλούταρχου. Ακριβώς. Ξέρεις, είναι μερικοί. Και σ' αρέσει να μαθαίνεις που είναι πίσω από την κουρτίνα, έτσι. Αυτό, να το βλέπεις ή να τη βλέπεις. Αυτό πάλι μου το έμαθα ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Έβλεπα μια ταινία, ας πούμε, και μου λέει για να γίνει αυτή η ταινία. Ναι. Δουλεύουν πίσω από τις κάμερες ως σκηνοθέτες. Πάρα πολύ. Και τα λοιπά. Και είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν για να φανούν οι άλλοι. Γουστάρεις αφανείς ήρωες δηλαδή. Ναι, θέλω
θέλω να την γνωρίσω αυτή Σοφία τη Σπυράτου. Αυτή η σπηρά του ναι. κρύβεται πίσω από τη μεγάλη επιτυχία. Ναι. Αυτούς πρέπει να τους δίνουμε, τους πίσω. Την ανάλογη αξία. Θα τους δίνουμε την ανάλογη αξία εμείς, οι οποίοι πολλές φορές κοιτάμε μόνο τη βιτρίνα. Σωστά. Καλώς είναι ο Πλούταρχος. Και Πλούταρχος. Αυτοί που δουλεύουν από πίσω. Και Σοφία Σπυράτου. Λοιπόν, χορηγραφία. Διαλέξτε ημερομηνία. Ναι. Κλείστε εισιτήριο. Σπάνια μουσική παράσταση, φίλες και φίλοι. Τα εισιτήρια από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό στο καζίνο, στα public και στο ticket services θα τα βρείτε εκεί. Δεν σαν και εμάς που πάμε στην τηλεόραση και δεν λειτουργεί το ένα, δεν λειτουργεί το άλλο. Η λάμπα, ξέρω, μικρόφωνο δεν υπάρχει. Ναι, τα έχουν όλα συντρίχα, ρε φίλε. Προχθές να με βγάλουν εδώ από το Skype, ναι. που λείπει ο Πασκάλ. Και έχει κολλήσει ο υπολογιστής, ο οποίος είναι το 1912. Και με βρίζουν από κάτω από την Αθήνα. Δεν έγινε άνθρωποι ποτέ. Ξέρεις, ακούγα κάτι. Τέτοια λέγανε. Κάτι, έχω το Λίγκρι, ο οποίος είναι πιο αγχώδης από μένα. Βρήκα ένα πιο αγχώδη. Βρήκες άτομο πιο αγχώδη από σένα. Ο Λίγκρι είναι 5 φορές πιο αγχώδης. Τι είναι αυτός ο Λίγκρι. Και τρελός κανονικός. Κάνει 100 μονόζυγο την ημέρα. Και είναι πιο αγχωτικός από σένα. Πολύ πιο αγχωτικός. Τι θα γίνει εκεί πάνω, θα γίνεται άνθρωποι. Δεν θα γίνεται άνθρωποι ποτέ εκεί απάνω. Ρεσί του λέω, χάλασε το 8.000 τροφές αυτός, όχι 7 όπως εσύ. Ρε, το δευτερόλεπτο. Να του λέω εγώ ηρέμησε τον άλλον. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Να πάμε να το γνωρίσω. Να το βάλουμε στο Volkswagen αυτόν. Ναι. Μεγάλο. Αυτό φίλε, άμα μείνει το Volkswagen θα το σέρνει μόνο του. Και είναι κτίνο. Α, είναι και κτίνο. Αφού κάνει 100 έλξεις στο μονόζυγο. Σωστό. Ένα βλάχαρο να πούμε, δηλαδή βουνίσιο, ένα πέδαρο. Γομάρι να πούμε. Γάιδαρο, αλλά με άγχο τρελό. Ναι, τι δεν κάνει. Ρε, αυτό το μαύρο λέει, πάρτε ασπρίστε τον λέει. Δεν γίνεται. Φωνάζει για τον Μπόκολο. Καημένο τον Πασχαλάκο μας. Πέρασε δύσκολη εβδομάδα. Τι ακούω. Ήταν ασπρίστε λέει ο μαύρος. Χλώμιασε. Από το φόβο του στο κλειάδι του. Χλώμιασε, σε λέω. Χλώμιασε. Ήταν λευκό τον Μπόκολο. Από το φόβο του λέει, έγινε άσπρος. Άγγελος Αναστασιάδης Εθνική. Ε. Φεύγει ο Σκύπε, είναι η λυμένη απόφαση. Τώρα ψάχνουν την αποζημίωση πώς και τι για πώς. Ο Βρίζας θέλει να το διατηρήσει, αλλά δεν θα μείνει, να ξέρεις. Καλά, ο Βρίζας, ναι. άλλος άνωστος. Ο Βρίζας είναι αυτός που κρατάει ακόμα το τελευταίο χειρό. Αυτός ο άνωστος άντρας. Αυτός τον είχε φέρει, αυτός τον εμπιστεύτηκε για αυτός. Πόσο άνωστος άντρας είναι αυτός ο Βρίζας. Τι κρύο. Είναι χαρά, ομορφόπεδο είναι. Τι μπάλα είναι ομορφόπεδο. Τι κρύος άντρας είναι αυτός. Δεν είναι για τέτοιες δουλειές. Δεν είναι για τέτοιες. Γουστάρεις άγγελο. Χίλιες φορές. Παντελίδη, γιατί και αυτό νου το όνομα ακούει. Χίλιες φορές. Και Γρηγορίου. Ως απόλυτο αγρότη. Ο Γρηγορίου του συστήματος, συστημικός, εντάξει, ωραία, ξέρουμε του διευθυντέ ναι. καλός είναι. Αλλά για εθνική όχι. Οι άλλοι είναι πιο προπονητές. Άρα, όχι ότι ο Γρηγορίου είναι κακός. Όχι, δεν κακός, και δεν χαρά. Σαν μάπα. Τώρα βλέπεις, δεν εμπνέες, όχι, η δεν μάπα του Αναστασιάδη και η μάπα του Παντελίδη είναι μάπες να πούμε να μπουν στα αποδυτήρια να γυρίσουν κάνα τραπέζι ανάποδα κτλ. Ναι, η μάπα του Γρηγορίου, ο Γρηγορίου ξέρει σαν ποιο μοιάζει. Το Μικι Μάου διάβαζε μικρό. Τώρα έχουμε μια διαφορά δεκαετίες. Μπορεί να μην το ξέρω το Μικι Μάου. Αυτό που έκανε σεξ τη γιαγιά Ντακ. Τη γιαγιά Ντακ, κάτι μου λέει. Ο Πασχάλη, τη γιαγιά Ντακ. Κάτι μου λέει η φιγούρα, ναι. Μα μούτρα είναι αυτά τώρα. Ναι, δεν σε εμπνέει. Δεν με εμπνέω τα μούτρα. Okay, θα έχουμε σήμερα φορές, εξέλιξη σε αυτό το πράγμα. Χίλιες φορές Άγγελο ή τον άλλο το παλικάρι. Τον Παντελίδη. Το Παντελίδη. Που καπνίζει. Που καπνίζει. Ο Παντελίδη ταιριάζει. Ίσως λίγο παραπάνω γιατί είναι πιο της άμυνας ο Άγγελος, έχει αυτόν τον ενθουσιασμό. Άιντε παλικάρια μου, γιουρούσια, ναι. Έχει ένα μεσογειακό ενθουσιασμό που δεν με χαλάει κι αυτός. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Για τον φίλο τον Αργιανό που με ρωτάει, Ερυσικούλα, γιατί. Γραμμές, δεν θα ανοίξουμε τώρα, ανοίγουμε. Απλά μόνο σε αυτό θα απαντήσω, Ερυσικούλα, γιατί σε έπιασε τέτοια τρεμάρα με τον Τζίλο. Με έπιασε γιατί ο Τζίλος είναι αυτός που είχε σφίξει Λαμία ΑΕΚ. Με έπιασε γιατί για το φιλικό με την Γαλάτα Σαράι, ο Μελισσανής φώναξε τον Τζίλο. Το Σέζο που το βγάλατε εσείς από εδώ. Α, στο Σέζο. Δεν το σφυρίζει ο Σέζο, ο Τζίλο το σφυρίζει. Με πέρσι στον Εγενειακό εσείς είχατε θέματα με τον Τζίλο. Ανοίγουμε και γράμμες. 90-90-90. Να σας ακούσουμε και εσάς τους φίλους Αργιανούς για τον Τζίλο και τα πάω και αν θα πάρει σήμερα με τον Τζίλο. Να τους πείσετε αυτό. Ποιο? Να διώξουν τον Ερέρα, ναι ή όχι. Πώς θα το διώξουν τον Πάκο Ερέρα. Αφού ο Διαμαντόπουλος θέλει να τον διώξει. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Ο Διαμαντόπουλος ήδη από κάτω του σκάβει το λάκκο να πούμε. Ο Πάκο Ερέρα είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει αυτήν την ομάδα. Συμφωνείτε. Φρέασε τώρα τι έφτιαξε τα μάτια. Εμένα μου αρέσει ο Πάκο. Τα χάνει τα μάτια. Τα χάσει λεπτομέρειες. Θέλει διώξιμο, ναι ή όχι. Όχι. Όχι λες. Για μένα 100% όχι. Τον κόσμο το Άρη ρώτα. Ε τι, πώς θα το διώξει, επειδή έκανες δύο ήττες να το διώξεις. Έτσι χτίζει. Ρε ρώτα τον, ρώτα τους. Να δούμε τι θα σε πει. Πάμε 90-90-90 και για τον Πάκο. Εγώ κάτι διάβασα. Διάβασες, εσύ περίεργα πράγματα. Στα social media. Media social. Ναι. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα. Καλώς. Εγώ είμαι. Ναι. Μια τοποθέτηση θα κάνω, παιδιά. Μια ερώτηση, αν θέλετε. Καλύτερα. Ερώτηση θα κάνεις για τοποθέτηση. Ό,τι θέλει. Ό,τι θες κάνει. Ναι. Προς τους λαλίστατους φίλους μας, τους γείτονες εκεί από το Χαριλάο μεριά. Που ήταν λαλίστατοι και έχει κοπεί η μιλιά τους. Μια δήλωση να βγω να κάνω για τον Τζίλο. Τίποτε άλλο. Γιατί μας είχαν φάει ξένο διαιτητή και ξένο διαιτητή. Κοίταξε, εδώ έκανες ένα λάθος. Τι έκανα. Είπανε
Να μην τα παραποιούμε. Είπανε αυτοί, θέλουμε διαιτητές ξένους στα μάτς με τους μεγάλους αντιπάλους. Δηλαδή, έβαλε τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ναι. Ίσως και τον Ατρόμητο, δεν θυμάμαι. Ωραία. Αυτοί προτείναν αυτό. Δεν είπανε βάλτε μας ξένο διαιτητή μόνο με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είπανε σε όλα. Τώρα σε όλα Έλληνα. Ζήτησαν σε όλα, αλλά μετά το παιχνίδι ναι. Με τον ΠΑΟΚ δεν βάζουν τίποτα. Δεν βάζουν Έλληνα. Ναι. Και εμάς γιατί μόνο στα μεγάλα παιχνίδια μας βάζουν ξένος διαιτητές. Ναι. Με τα μικρά παιχνίδια να ξεκινήσαμε προχθές από τον Άρη. Με μικρή ομάδα είχαμε ξένο διαιτητή. Τώρα θα έχουμε ας πούμε Έλληνα. Με τον Ατρόμητο ξέρω και τον Πανετολικό. Με τον Ατρόμητο ζητήσαμε και εμείς ο Ατρόμητος ξένους διαιτητές. Και χθες σου είσαι λακουμπαράκι μου δηλώσει που έκανε ο φίλος μας ο Σπανός κάτω στην Αθήνα και είπε εμείς δεν ανοίξαμε τα πόδια ποτέ και δεν τα ανοίγουμε σε κανέναν. Ναι. Ας ξεσηκωθούν να βάλουν μια καλά, τώρα, και δεν ανοίγω τα πόδια μου σε κανέναν. Εγώ τον προκαλώ τον Σπανό και λέω τα ανοίγει στον ΠΑΟΚ τα πόδια. Γιατί τα ανοίγει. Και σε μια τηλεοπτική εκπομπή που ήταν φιλοξενούμενος του μεταφέρει. Λέω αφού θα χάσει από τον ΠΑΟΚ. Λέει βάζει στοίχημα. Λέω βάζω. Έχασε 0-2. Αφού παίρνει δανεικός παίκτης από εμάς. Αυτό που πληρώνει είναι τη συμφωνία του. Έχει κάνει συμφωνία να μην παίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στα μεταξύ του παιχνίδια. Τι αυτό πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Να μην παίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Άσε που ο ίδιος του τόνισε και λέει έτσι τους προστατεύω κιόλας. Γιατί άμα κάνω καμιά γκέλα μετά ποιος σ' ακούει. Τους ρώτησε. Αν κάνει κανένα αυτόν κόλο Χατζη Ισαΐας να το ρώτησε στο Χατζη Ισαΐα αν θέλει να παίξει Ατρόμητος ΠΑΟΚ για να δείξει ότι αξίζει με στην Τούμπα να παίξει. Γιατί του θέλει του Χατζη Ισαΐα. Μην πάω να μπερδεύει το πλήγιο. Γιατί να παίξει το παιδί, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός με τα παραρτήματα τα κάνεις και εσύ με τον ανθρώπινο. Με τον Ολυμπιακό παίζαν οι παίχτες. Για μένα είναι πιο έντιμο που δεν παίζουν οι παίχτες. Είναι πιο έντιμο. Έτσι ακριβώς. Από να παίζουν και να είναι λολίτες. Για παλιά λέω. Λολίτες ήτανε. Καλύτερα να μην παίζουν οι παίχτες. Δεν παίζαν με τον Ολυμπιακό. Να μην παίξουν καλύτερα προς τιμή του στα παλικάρια. Τι λες μωρέ. Τι λες μωρέ. Να ξεφυλιστούν ερευνητέ. Να στείλει κανένα απέναντι out ο Κουλούρης. Να το στείλει out. Να το ξεφωνίζουν κανένα χρόνο. Όχι. Τι όχι, όχι. Προστατεύει τους παίχτες, λέει ο Σπανός, αυτή η συμφωνία μας. Ωραίος ΠΑΟΞής είσαι, μ' αρέσει το DNA σου. Ωραίος είναι, μια χαρά. Μ' αρέσει. Βλέπει τους γάβρους, αλλά εσύ να μην παίξει ο Κουλούρης. Ο Ατρόμητος με έχει κάνει τις περισσότερες κηδείες. Άμα το φοβάσαι τον Κουλούρη και κάνεις πλίτς, να μην τον έδινες στον Ατρόμητο, να τον έβαζες στη θέση του. Πώς το λέγανε αυτό το Άκπομ. Του Άκπομ που τον έχετε εξαφανίσει. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Καλημέρα. Δεν σχολιάσαμε και θέλω. Να μην παίξει ο Κουλούρης. Δεν σχολιάσαμε και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Να μην παίξει ο Χατζησαΐας. Άκουσα με λίγο, άκουσα με λίγο. Φοβάσαι. Την επική κομπίνα της Ίντερ χθες στο φάουλ της Μπαρσελόνα. Δεν το σχολιάσαμε. Που είχαν διαβάσει τα φάουλ του Σοάρες και έβαλαν πίσω από το τείχος ξαπλωμένο ποδοσφαιριστή. Την είδε η φάση. Το ξέχασα πάντω στη ζαλούρα μου. Στον κόσμο. Θα πάω στον κόσμο. Τα 90 δικά σα. Αλλά αυτή την κομπίνα δεν την έχουμε δει ποτέ. Την έχουμε και σε φωτό. Είναι φωτογραφία που έχει τελείω ο Άρες και έχουν βάλει ξαπλωμένο ποδοσφαιριστή κάτω. Κάτω και η μπάλα βρίσκει στο ξαπλωμένο και δεν παίρνει γκολ. Ναι, ναι. Πάμε καλημέρα γραμμέ. Έλα καλημέρα. Κουμπαράκι μου. Αχ, μα βάλανε ξέρω δεν τι. Απέξω με τη βίτη σήμερα. Απέξω. Δεν μου λε τώρα. Σαν πάω ξύ εσύ. Ναι. Ουδέτερος, γιατί οι Αριανοί μπορεί να μην θέλουν να το πούν. Ναι. Το θα τον έδιωχνε στον Ερέρα. Σαν Αριανός. Ναι. Όχι, δεν τον έδιωχνε. Δεν τον έδιωχνε. Ναι, ρε φίλε. Δεν τον έδιωχνε. Αυτός σου έκανε την ομάδα, ρε φίλε. Φίλε, εγώ τον έδιωχνα. Εσύ θα τον έδιωχνε. Μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ θα τον έδιωχνα κατευθείαν. Κοίταξε να δεις. Γιατί όμως. Άκου να δεις τώρα. Και για επικοινωνιακούς λόγους θα τον έδιωχνα. Πω τι, έχασε τον ντέρμπι. Προηγήθηκε σε ένα 0 και έχασε τον ντέρμπι. Θα τον έδιωχνα. Κοιτάξτε, φίλε, με τον ΠΑΟΚ έπαιζε που δεν είχε χάσει κανένα. Ναι, κοίταξε. Τον έτρωγα λάχανο, ρε φίλε. Κοίταξε όμως. Ο Διαμαντόπουλος ήταν τον ΠΑΟΚ. Στα ίδια όμως, έτσι. Τι πράγμα. Με κοίταξε στα ίδια ο Άρης. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ένα-ένα μέχρι το 85. Να τα λέμε όλα, ξέρεις βέβαια. Που πήγε αυτό, στην κάλτσα ναι, πήγε. Αλλά, ναι, αλλά οι Αριανοί στα social media ναι, θα τον ναι. Διώξουμε τις τελευταίες μέρες του. Αν δεν πάρει τα δυο μάτσε με τα ντέρμπι δρόμο. Ε, που αφού τζίλο τώρα έχει. Κάτσε ρε κόντα. Πήρε 15 παίκτες από εδώ και από εκεί. Τους έκανε ομάδα. Δηλαδή τι παραπάνω, τι έπρεπε να γίνει δηλαδή. Να μας νικήσει κιόλας, άμα το βλέπαμε και αυτό πηγαίναμε να αυτοκτονήσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Κατάλαβες. Θα πας σήμερα να δεις πάω κουβέντι ή σε θα μου. Πάω εκεί στη Μαρμίτα. Α, θα πας στη Μαρμίτα, θες ναι, ο κουσκούς. Ναι, γιατί σχολάω αργά και... Θες ο κουσκούς, θες εκεί. Ρατόπουλο θες σε βουλιαμά. Σαν ιδέα. Να γίνονται κριτικές των αγώνων το Σαββατοκύριακο και τα άλλα μάτς μέσα στην εβδομάδα, την ώρα του παιχνιδιού, μέσα από το διαδίκτυο. Θα πουλήσει, λες. Θα πέσει που σλούκι. Λες, ε. Άμα δεν γίνουν όμως και τα σημεία, να δεις τι ματσούκι θα πέσει επίσης. Ναι. Άμα, άμα τώρα... λέμε γκολ η Ρεάλ και δεν μπαίνει γκολ η Ρεάλ. Όχι, αυτό τώρα... βάζει χρήματα, έτσι. Αυτό το αρέσει του κόσμου. Δηλαδή την ώρα του μάτσε Φιλανδία-Ελλάδα, εγώ έκανα εκείνη την ώρα εκπομπή και έλεγα: παιδιά, χάνετε 1-0 τους Έλληνες. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να γίνει τώρα, ποιες πρέπει να είναι οι αλλαγές. Ναι. Τι πρέπει να γίνει. Ρώτησα 10 άτομα για παράδειγμα. Οι 9 δεν ξέρανε.
Μετά το μάτς όμως βρίζανε τον προπονητή. Γιατί δεν έκανε εκείνο, δεν έκανε τ' άλλο. Εκτός καλά, εκ του αποτελέσματος όλοι γινόμαστε κριτές των πάντων. Το θέμα είναι ή στη ροή του αγώνα ή πριν το μάτς. Εκείνη μαγιά, Κωνσταντίνε. Έτσι. Ή και στη ροή του αγώνα είναι. Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω τους ακροατές. Ναι. Θέλετε αύριο να κάνουμε εκπομπή που είναι κάτι γιορτές και ιστορίες. Τι κάτι γιορτές. Του Αγίου Δημητρίου, ρε Κωνσταντίνε. Ναι. Τι κάτι γιορτές. Πολιούχος της πόλης μας είναι. Θα σοπεδώσουμε όλα, τα διαλύσουμε. Κονομάσα τον Αγίο Δημήτριο. Γιατί πρέπει να κονομά από κάποιους. Πρέπει να σώσει καλά, δηλαδή μόνο να με κονομάμε καλά. Αξίες ήθη δεν έχουμε. Ποιες αξίες και ήθη. Δεν κάνουμε. Ποιες αξίες και ήθη. Ποια ήθη τώρα και ιστορίες. Κονομάει ο Δημήτρης. Εσύ θες να κάνεις εκπομπή αύριο. Φυσικά θα κάνω. Δεν με μετράνε ακροαματικότητα. Αύριο κανένα δύο μέρες νομίζω δεν πρέπει. Ποια άλλο τα κάνα χορηγό να δούμε. Κοιτάξτε τώρα. Φύγε Κοκακόλα. Όσον αφορά τώρα με τον Ατρόμητο και τον Κουλούρι. Να παίξει ο Κουλούρι με τον Ατρόμητο με τον Μπάουκ. Ο άλλο λέει να μην παίξει. Φοβάσε να το πει. Φοβάσε να το πει. Πάρε που μας έκανε. Μας κάρφωσε ο Κουλούρης. Για να δούμε το DNA των Παοξίδων, πόσο μάγκες είναι. Να παίξει ο Κουλούρης του Κατζή Ισαΐας. Ένα αυτό και το δεύτερο. Να κάνουμε εκπομπή αύριο ή να μην κάνουμε. Θα κάνουμε. Το ραδιόφωνο όλο. Θα κάνουμε. Να κάνει η μάνα. Η μάνα να κάνει, ναι. Έτσι. Φύγε. Άντε, άντε, γεια, γεια. Ρεάλ χωρίς Κριστιάνο, Άρης δίχως Βαλεριάνο. Ναι, αυτά τις αγλαμάνες. Και το άλλο η Μπαρσελόνα χωρίς Μέση, Όφη, δίχως Κοροβέση. Σιγά σιγά. Γιατί ρε φίλε, αφού γελάς. Θα βγάζουμε στο δημοτικό. Στο δημοτικό. Πάμε καλημέρα στον κόσμο. Θέλω να μου σχολιάσει κάποιος κάποια μπαλαδόβατσα, την κομπίνα της είτε. Δεν υπάρχει, είναι αναεπανάληπτη. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα, έλα. Καλώσωνα. Έλα ρε κούλια, ναι. Έλα γορ μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Παύλος Γιαννιτσά. Ερώτηση. Ναι. Καταρχήν συμφωνώ με όλα με το ραπ. Είμαι σίγουρος. Καλά, άκου να σε πω και θα δεις τώρα. Ναι. Γίνεται καινούρια τούμπα. Ναι. Μένει παλιά με ρετσίνα φωτοβολίδα, μπουνιές, κροτσιές και οι άλλοι είναι όπως τη φαντάζεστε, Αγγλία. Και συνεχίζει που κάνει sold out. Τη θύρα 4, ο Πάοκ όπως ήταν για στην εκκλησία την καινούρια. Γιατί ποιος είπε ότι ήταν εκκλησία η καινούρια, εσύ το λες. Εκκλησία δεν ήταν κάτι την τούμπα. Ποιος το είπε ότι ήταν εκκλησία, εσύ τη βάφτισες εκκλησία για να σε βολέψω παράδειγμα. Ναι, παιδί μου, ναι. Αλλά ξέρεις τι, και ο Γάβρος έγινε εκκλησία και τον πήρε κατηφόρα. Ναι. Καλά, ο Γάβρος πήρε 44 από τα λίμματα. Από τότε που έφτιαξε το γήπεδο, πήρε 13 ντάμπλε. Δεν τον πήρε κατηφόρα. Ένα χρόνο έχει που τον πήρε κατηφόρα. Εσύ δεν πρόκειται να πας ποτέ στην καινούργια τούμπα εκκλησία και να δεις πάω. Ανήκει στην παλιά, ό,τι και να κάνεις. Τα λέμε, Γεννητσά! Τα λέμε, Γεννητσά! Δεν μου είπε τίποτα ο Γεννητσά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, επόμενο. Καλημέρα στον επόμενο, ναι. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Καλώσωνα, καλώσωνα, καλημέρα. Έλα, πάμε. Έλα, να σε πω ραπ. Άντε ρε φίλε, κοιμάσαι όλος. Ναι ρε φίλε, ναι ρε γόρι μου. Θα μας κοιμίζει, βάλει. Έλα ρε γόρι μου, πάμε, καλημέρα, ναι. Έλα, λοιπόν, ραπ, αυτό που είπες για το live είναι πολύ καλή ιδέα. Να ξέρεις, έχεις τεράστιο fan club στην νεολαία και άμα το κάνεις μέσω ίντερνετ... Θα το γουστάρετε αυτό, θα συμμετέχετε. Φυσικά και θα συμμετέχουμε. Εγώ ρωτάω τους πελάτες, λαό, φίλους, για να μου δώσουν ιδέα. Ξέρεις να σου πω γιατί το ρωτάω σε εσάς. Δεν έχω κανένα μάνατζερ από πίσω να με κατευθύνει, ούτε κανένα εμπορικό. Αυτό, οπότε εσείς με κατευθύνετε. Έχεις ακονίσει. Ναι, δεν έχω από πίσω κανέναν επαγγελματία, είναι ερασιτέχνεσον. Δεν έχεις image maker από πίσω. Είμαι άνευ image maker. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Είμαι άνευ image maker. Μέγερ, έλα, Αργιανέ, ναι. Λέγε. Κάποτε είχες πάει σε κάτι παιδιά που είχαν και το τσαπ και μιλούσαν και επικοινωνούσαν με το κοινό τους. Ναι, στο σπίτι του κομμουνιστή. Αυτό θα γίνει τώρα. Όχι στο σπίτι. Όχι στο σπίτι που είχες πάει κάπου σε ένα μαγαζί τέλος πάντων. Ναι. Στο Σκορπιό, ναι, στο Σκορπιό, ναι. Ξεκινήσαμε με το Σκορπιό και ο Σκορπιός έκλεισε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Σε ένα ίντερνετ καφέ είχες πάει. Έκλεισε ο Σκορπιός. Και απλά μιλούσε έτσι καλοσμένο. Μιλούσαμε και θα το κάνουμε και αυτό και που θα έχουμε και εικόνα. Θέλει λίγο, θέλει ιστορία. Θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά, φίλε. Να πούμε με το Χατζηδάκο. Λεφτά δεν θέλει. Λεφτά δεν θέλει. Ίντερνετ θέλει κάμερα και έναν υπολογιστή. Και να σου πω και το άλλο. Εμείς δεν έχουμε με μεγάλα κανάλια από κάτω. Μέσω του ίντερνετ θα κάνουμε τη δουλειά μας με το λαό να πούμε. Αλλά θέλουμε να μας πείτε πώς το βλέπετε. Τρελό κοινό έχει νεολαία το ίντερνετ και να επικοινωνείς με το κοινό μέσα στο. Λοιπόν, αύριο να κάνουμε εκπομπή, ναι ή όχι. Άκου, άκου. Έλα. Αύριο να κάνουμε εκπομπή. Αύριο τι έχει, Παρασκευή. Ναι. Τι μέρα είναι. Παρασκευή. Να κάνεις εκπομπή, να κάνεις τι αύριο. Live. Όχι, ρε. Είναι μια γιορτή αύριο εδώ. Και. Μια γιορτή, πώς το λένε, του Δημήτρη. Αγίου Δημητρίου. Ναι, εντάξει, ωραία. Και σηκώθηκαν εδώ να μην κάνουμε εκπομπή και τα λοιπά. Και εγώ λέω, όχι, να κάνουμε. Εσείς τι λέτε, να κάνουμε ή να μην κάνουμε. Εγώ δουλεύω και θα σας ακούσω τη δουλειά. Θα ήθελα να κάνω. Να είσαι καλά.
Ρε ραπτό που λέει, ο Κούλα έχει βαρέσει το καλοκαίρι 40 συνεχόμενες μέρες ράδιο χωρίς ρεπό και πας να του χαλάσει την αργία. Κάνε κουμπάρο να δεις καλού. Ναι. Τι είναι ρε Κωστή. Τι αργία ρε. Τι είναι ρε Κωστή. Κάτσε σου ρίξω καμιά πιστολιά αύριο, κανένα μπαζούκα στο πρωί εδώ πέρα, σε πόγο. Μην έρχεσαι. Από τη σημαία. Και τι σιγά. Θα έχουμε από πάνω Αφροδίτη. Αρεσί γιατί η χώρα είναι. Πάμε καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Μία ερώτηση για τον κύριο Ραπτόπουλο και μία ερώτηση για εσάς κύριε Κουλιάνε. Μάλιστα. Κύριε Ραπτόπουλε, πιο εύκολο να φύγετε εσείς, να σας απολύσει ο κύριος Ανδρώνης παρά να διώξουμε εμείς τον Ερέρα, πρώτον. Δεύτερον. Ωραίο. Κουλιάνε, ναι, ρε φίλε, ναι, εντάξει. Να μην ρωτήσω. Εσείς, τον Άρη με τον ΠΑΟΚ να πέφτει τα τελευταία λεπτά όπως ισχυρίζεται ο κύριος Ραπτόπουλος. Ναι, ναι, τον είδα να πέφτει. Εγώ, ναι, φίλε, είδα τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ και είδα ότι δεν υπήρχαν δυνάμεις ούτε από τα μπακ ούτε από τα χαφ να κόψουν τον Ουάντα, ο οποίος έκανε περίπατο. Ναι. Αυτό είδα. Και αυτό λέω ότι. Τον Ουάντα, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Βεβαίως. Ήμουν μπροστά στη φάση, έδωσε μέτρα ο δικός μας και πήρε. Και λέω τι κάνει, ρε γάμο. Πότε σε πάνω του λέω, ρε γάμο. Ναι, δεν πήγε κανένας. Εγώ γι' αυτό εκείνη η φάση είναι πιο χαρακτηριστική. Βλέπω ότι δεν πάει κανένας. Αφήνεις να πάρει μέτρα, ρε φίλε. Αφήνεις να πάρει μέτρα ο πιο. Ναι, αφήνεις να πάρει μέτρα ο πιο ποιοτικός σου εξτρέμα από την αντίπαλη ομάδα. Όχι, για... έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Εγώ αυτή τη φάση είδα και λέω ότι. Όσο εύκολα έχασε ο Άρης ήταν να χάσει και ο Πάο. Γιατί το παραδέχω τα Πάο. Μικρή ομάδα, ο Άρης και στο. Εντάξει, τώρα μην κολλάς την τζίγκλα που σε κάνει. Είπαμε το μάτς ήταν do or die, όποιος το έβαζε. Εντάξει. Ναι, τα είπαμε αυτά, μην αγχώνεσαι. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, εδώ θα είμαστε αντικειμενικοί. Ήταν εμάς το οποίο το πήρε ενδεχομένως η ποιότητα, ίσως και πιο φρέσκια ομάδα. Γιατί ο Πάκου είχε βάθος πάγκου. Έβαλε Καντουρί, έβαλε παίκτες ποιοτικούς. Εσύ έβαλε τον Ασλίδη. Αυτά λέμε. Εσύ, Κωνσταντίνε. Ο Καντουρί είναι ποιοτικός παίκτης. Σε σχέση με τον Ασλίδη είναι, ρε. 100%. Με αυτό λέμε. Ναι, πήγε, ναι. Έδωσε την παλιά στο 85. Πάρε ένα φίλο. Ένα ακόμα φίλο. Δευτερόλεπτα, ναι. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι πως θα με απαντήσεις με ερώτηση. Τελευταία αγωνιστική Champions League έρχεται η Μπαρσελόνα αδιάφορη εδώ μέσα. Τι θέλει να έρθει με τα πρώτα ή με τα δεύτερα. Ποια εδώ μέσα, πού εδώ μέσα. Παίζει Champions League ρε παιδί μου, σομίλους. Τελευταία αγωνιστική αδιάφορη, αυτοί έχουν περάσει πρώτοι. Ναι. Και έγινε και την νίκη. Τι θέλει να έρθουν με τα πρώτα ή με τα δεύτερα. Εγώ που θέλω την μπάλα και δεν έχω ομάδα, φυσικά με τα πρώτα. Άντε μπράβο. Άρα λοιπόν το πιο τίμιο είναι να μην παίξουν, φίλε. Γιατί αυτό είναι το τίμιο. Τώρα να παίξουν και να κάνουν χαζομάρες μέσα και αυτή την πλακία που βάζουν. Ένα λεπτό, και... ένα λεπτό. Ωραία. Να μιλήσω όταν, λίγο. Όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός με τα παραρτήματα και δεν παίζαν οι άλλοι, τι έλεγε. Πέζανε με τον Ολυμπιακός. Όχι, όχι, δεν παίζανε. Πέζανε, πώς αυτοί λέγανε. Πέζανε. Ναι, βρε, παίζανε και είχα φραπέ στα χέρια και παίζανε, ναι, ήταν χαλαροί, παίζανε. Καλύτερα να μην παίξουν. Αυτό λέει και ο Σπανός. Λέει είναι πιο έντιμο, λέει, που δεν παίζουν. Εκτός αυτού, και γιατί δεν παίρνει ένα μπόντο Σπανός τρία χρόνια με τον Πάο. Όχι, μόνο πέρσι έχασε βαθμούς. Ο Ατρόμητος μας έκανε πολλές σχεδίες σε εμάς. Και στην Τούμπα. Από τότε που πήρε τους δανεικούς έκοψε βαθμούς. Μόνο πέρσι ήταν ιδανική. Δεν είχαμε. Φέτος δεύτερη χρονιά. Θα δούμε, ναι, φέτος. Έλα, γορμού. Και κάτι ακόμα. Αυτή τη βλακία τώρα που βάζει γκολ ο άλλος και δεμέκ δεν το πανηγυρίζει, τι δεν το πανηγυρίζει, ε? Επειδή λέει έπαιζα παλιά σε αυτή την ομάδα. Και σε μεράνι, δεν μην τον βάζεις. Έλα ρε, εδώ χτύπησε μέρα ο Σαλπικίδης και τον έχετε επικηρύξει τώρα σε πείραξη που δεν πανηγυρίζει. Βλάχο πάω, ξύνομαι, πάμε διάλειμμα. Καλημέρα φίλε, να είσαι καλά, καλημέρα. Θα σχολιάσουμε και άλλα θεματάκια, τα οποία τα άνοιξε ολόκληρο ασκό τώρα, να ξέρεις, για τους αδικούς. Θα κάνουμε εκπομπή εδώ, κόσμος. Θα κάνουμε, βρε. Ο Δημήτρης και ο Λουμπαδιάρης. Θα δούμε τα ντέρμπι Σαββατοκύριακο. Φυσικά. Άκου τώρα που είναι η λύση. Φυσικά στη WinVisio θα τα δούμε όλα αυτά. 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και έχουμε δύο μεγάλες μάχες στα κανάλια Nova Sports από την Wind Vision. Κυριακή 28 του Νοέμβρη. Μην χάσετε το ντέρμπι ΑΕΚ εναντίον Άρης 7.30. Δευτέρα 29 το Οκτώβρη. Μην χάσετε το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το βραδάκι είναι το παιχνίδι. Εμείς θα δώσουμε σκυτάλι στην Σμαράγδα Μπασάκου. Επιστρέφουμε γραμμές με τους δανεικούς, με ειδησογραφία. Με τα ερωτήματα για τις εκπομπές αύριο, έτσι, το Αγίου Δημητρίου θα είμαστε εδώ όμως. Ναι. Πάμε Σμαράγδα. Πρέπει. Πρέπει, θα είμαστε εδώ, εντάξει. Τι θα κάνουμε, το χάσουμε ένα ρεπό. Θα κάνουμε. Δες, ναι, ναι. Πάμε, καλημέρα. He's like a fever that is burning in my mind. I couldn't get away. No way. Λοιπόν, όταν εξακολουθεί να βρίσκεται στην πόλη μας ο Γιάννης Πλούταρχος, δεν τα ρωτάμε αυτά. Είναι το καλύτερο παιδί. Κάνει πάταγο στο θέατρο Βεργίνα και όλα τα live του ήταν sold out. Πήρε 4 τελευταίες παραστάσεις παράταση.
Και βεβαίως ερμηνεύει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σε ένα κονσεπτικό live με μαγικές χορογραφίες σε σκηνοθεσία Σοφίας Πειράτου 25, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου. Διαλέξτε ημερομηνία, κλείστε εισιτήριο για να δείτε μια σπάνια μουσική παράσταση με τον αγαπημένο μας Πλούταρχο. Εισιτήρια θα βρείτε από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, rap and cool μέχρι και τις 10. Πριν πάμε γραμμές, πριν πούμε οτιδήποτε Κωνσταντίνε, να πούμε ότι έχουμε μια άσημη εξέλιξη, μεγάλη φωτιά και το δάσος στη Σάρτη της Χαλκιδικής τώρα που μιλάμε. Θα είμαστε εκεί ως Μετρόπολης, είναι ο Παναγιώτης Μανής, θα έχουμε συνεχές ανταποκρίσεις όλη μέρα. Υπάρχει μάχη με τις φλόγες δυστυχώς, τώρα και ο αέρας δεν βοηθάει από ό,τι βλέπω. Το φάγη τη βάλαν, τι έγινε. Δεν ξέρω Κωνσταντίνε. Έχει σπίτια εκεί. Εκεί έχει σπίτια, πολλοί Θεσσαλονικείς έχουν τα εξοχικά τους. Είναι δάσος εκεί. Ναι. Παράνομα τα έχουν τα σπίτια. Δεν το ξέρω αυτό. Θα μάθουμε, ναι. Ναι, το Μετρόπολης πάντως θα είναι εκεί. Έχουμε Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας ενημερώνει τακτικά. Δυστυχώς φωτιά με τέτοιο αέρα δεν είναι καλός συνδυασμός. Λοιπόν, για να δούμε ποιος την έβαλε, ποιος θα έχουμε Παναγιώτη Μανή. Δεν μας νοιάζει η φωτιά. Μας νοιάζει. Ποιο την έβαλε τη φωτιά, γιατί την έβαλε. Αυτό θα το μάθουμε στο τέλος όμως, ναι. Ποιο την έβαλε. Ήταν εκεί σπίτια, μάλιστα. Έχει σπίτια. Τα σπίτια παράνομα ή νόμιμα εκεί. Δεν το ξέρω. Αυτά θέλω να μας πει. Πήρε φωτιά το κορδελιό. Το κορδελιό. Πάμε μαριά, έτσι. Το τραγούδι, αλλά ναι. Λοιπόν, γραμμές θα συνεχίσουμε να ανοίγουμε. Να μας πούνε οι Αριανοί, το διώγουν τον Ερέρα μετά την ήταν έρα. Τελώσει, να διώξουν Ερέρα. Ο Διαμαντόπουλος γιατί δεν θα τον φάει. Δεν ξέρω τώρα και δεν ξέρω αν θέλει να τον φάει ο συντοπίτη μου Διαμαντόπουλος, ο οποίο είναι μπαλαδόβατσα πάντω, έτσι. Τι Διαμαντόπουλος, τι συντοπίτη σου. Από Κατερίνη. Ναι. Διαμαντόπουλος βλέπε. Ναι. Βγάζει η πιερία, βγάζει μπαλαδόφατσα. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Μπαλαδόφατσα είναι. Ο... Είναι μπαλαδόφατσα μεγάλη. Ναι. Όπως έχουμε και εκτός από μπαλαδόφατσες, έχουμε και καφεδάκια, έχουμε και φαγητό, έχουμε και τσιγάρα, έχουμε και μπέργκερ και ό,τι τραβάει ψυχούλα σας στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό αγαπημένο κόκκινο αυτοκινητάκι, Κωνσταντίνε μου. Έχει και ζάντα. Και ζάντα έχει. Ναι, ναι, ναι. Θα μπουστάρεις. Εγώ τέτοια θέλω. Ναι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Μαζί με τα κορίτσια εκεί να μας περιμένουν υποδοχή. Έτσι. Σε τρία σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 και Οδός Λαγκαδά, στον κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα. Πάμε γραμμές. Ναι. 90-90-90. Ναι, πάμε. Πάμε, καλημέρα. Και άμα θέλουν να κάνουμε αύριο εκπομπή το ραδιόφωνο ή να μην κάνει. Ναι, γιατί το βάζουμε κι αυτό. Έχει αύριο μια γιορτή. Έχει, ποια είναι η γιορτή. Δεν ξέρω το Αγίου Δημήτρη. Τι φαλακού είσαι, ρε φίλε. Έχει μια γιορτή. Τι φαλακού είσαι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε μας. Παιδιά από Αθήνα σας ακούω. Είμαι φανατικός ακροατής του ραπ. Και τον ακούω που εμφανίζεται. Ο λόγος που τον ακούω είναι γιατί είναι η πιο εκκεντρική και η πιο πρωτοπόρα ματιά στα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Και αμερόληπτη. Και πραγματικά αμερόληπτη. Παράδειγμα αυτού ραπ θέλω να δεις οπωσδήποτε τον αγώνα Eindhoven που έγινε χθες για το Champions League, τον αγώνα Eindhoven με την Tottenham, ναι. Στο οποίο 35 λεπτό και ενώ χάνει η Tottenham με 1-0, ακυρώνεται γκολ με offside το Harry Kane. Σωστά. Είναι επανάληψη του περσινού γκολ στην Τούμπα. Mm. Ο μοναδικός που είπε ότι είναι offside ήταν ο Ραπ. Και χθες αυτόν τον αγώνα δικαιώθηκε ο Ραπ. Ο Harry Kane βρίσκεται 1 μέτρο πίσω από τον τερματοφύλακα της Eindhoven, στη δεξιά γωνιά του τέρματος και το σουτ που κάνει ο επιθετικός πάει στην αριστερή γωνιά. Καλά φίλε, έχουν μπει μετά από ένα χρόνο άλλα 10 τέτοια γκολ και μέτρησαν τα 9. Τώρα δεν μου λέει, δεν μου λέει κάτι λίγο, αυτό. Ναι. Σε πληροφορώ ότι είναι Champions League και έγινε offside. Βρέχει και σε Champions League και σε Πριμέρα Division. Δεν συμμετέχει στη φάση. Δεν με νοιάζει αν την έπιανε ο τερματοφύλακα. Θεωρώ ότι είναι πίσω από τερματοφύλακα και θεώρησε ότι ετήσω ότι συμμετέχει στη φάση με 1 μέτρο πίσω από τερματοφύλακα. Και σου λέω εγώ ότι έχουν μπει άλλα 10 τέτοια γκολ όλη τη σεζόν σε πριμέρα division, σε κάποιον άλλο. Αν το βλέπουμε παδικά, συμφωνώ και είμαι μαζί σου, Κουρ. Άμα το βλέπουμε παδικά, όχι παδικά. Οδηγείται στον πλανήτη Γη, θα δει ότι ακυρώνεται το γκολ σαν offside. Φίλε, δεν επηρεάζει τη φάση. Όχι οπαδικά. Εγώ μιλάω ποδοσφαιρικά. Ναι, πάει με τα κουνάκια να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι μια φάση πολύ ζώρικη. Είναι μια φάση πολύ ζώρικη για να θέλει να γυρίσουμε πίσω. Όπου. Το δέχομαι και μάμε ρόλο τη φυλάδα. Ναι, οκ, οκ. Όπου εγώ σου λέω ότι αν γινότανε στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ ή στο ΑΕΚ. Είναι λάθο αυτό. Θα μετρούσε. Τι να κάνουμε τώρα. Σε πληροφορώ ότι ο εκλέο δημοσιογράφο, επειδή είναι στην αθλητική γλώσσα στο YouTube και είναι εκλέο δημοσιογράφο, λέει και δεν. Και δεν επηρεάζει για να διεκδικήσει την μπάλα. Και όμως ακυρώθηκε. Πάντως επειδή ο διαιτητής είναι Βρετανός και επειδή το έχουμε ψάξει, να ξέρεις όλοι στην Αγγλία. Σλοβαίνος ήταν στον αγώνα, Σλοβαίνος. Ναι. Σλοβαίνος. Ναι, ναι. Ο speaker λοιπόν του παιχνιδιού στα αγγλικά είπε ότι έκανε λάθος ο διαιτητής, να ξέρεις. Ναι, επειδή δεν επηρεάζει τη φάση για την μπάλα όμως. Ναι. Αφού το ξέρω και εγώ γιατί είδα και το δημοσιογράφησε πριν, την έβλεπα την εκπομπή. Ναι, και ο speaker λέει, ο Άγγλος ναι. Λέει ότι εάν έχει κάνει λάθος. Αν επηρεάζει με την μπάλα θα ήταν offside όπως έγινε με τον Μαουρίτσιο που επηρεάζει την μπάλα και την αριστερά πόδια του. Γι' αυτό ο Ραπ είναι πολύ μπροστά. Ναι. Ο Ραπ είναι πολύ μπροστά γιατί ήταν αμερόληπτος. Ναι. Και γι' αυτό και έχει θανατικό ακροατήριο στον Νότο, να το ξέρεις αυτό. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Εγώ εκείνη τη μέρα κινδύνευσα γιατί την ίδια ώρα λέει offside. Ναι. Μου λέει μα μου είσαι μένει στην Τούμπα. Βρε τι σχέση έχει που μένω στην Τούμπα. Καλά, σε αυτή η φάση έκατσε κέντα, έτσι.
Ναι. Η φάση αυτή σε έκατσε κέντρα τώρα. Σε έκατσε κέντρα αυτή η φάση. Τι να κάνω τώρα. Αγαπημένη φάση σου είναι εκείνη. Φυσικά. Ναι. Καλημέρα, πάμε. Έχουμε λαό. Καλημέρα. Τα τρία εντάρια δικά σα. Ένα δεν μου σχολεί στην κομπίνα τη Ιντερ, φίλε. Ένα. Του νοιάζει κομπίνα. Δεν είδαν τη φάση αυτή. Ρε, άμα κάνω καμιά. Αυτή είναι για το βιβλίο Γκίνες. Ο Έλληνα άλλε κομπίνε θέλει να κάνει. Δεν τον νοιάζει τέτοιε κομπίνε να κάνει. Άμα του λέγαμε καμιά κομπίνα οικονομήσουμε παράνομα κάνα φράγκο. Να φάμε κανένα ταμείο να πούμε. Πέφτει ξαπλωμένο πίσω το τείχο για να κόψει το σιτό φάουλ. Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Ασύλληπτο. Άρα είχαν διαβάσει, είχαν μελετήσει. Εδώ έχει 65 διαφορετικές κομπίνες στα στημένα. Ο προπονητής αυτός που καπνίζει τη Σέλσιο. Ο Σάρι. Ο Σωσίας, το γνώρισα. Το γνώρισα. Του Γιώργου Πατζιαρά ο Σωσίας. Είναι υπέροχο ο Σάρι. Το γνώρισα στην Τούμπα. Καλημέρα, ναι. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είναι δυνατόν εσείς και οι δύο, και εσύ Ραπτόπουλε και ο Κουλιανός. Αριανός είμαι καταρχήν. Να κάνετε τέτοια λάθη, όλη μέρα ασχολείστε με το ποδόσφαιρο. Κάτσε να μάθουμε, πες μας τι. Να σου πω ποιο λάθος. Να κάνουμε, ακούσουμε, ναι, 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 ναι. Οποιοδήποτε μπαχ και να είσαι Ραπτόπουλε, όταν έχεις απέναντί σου έναν χαφ με τις ικανότητες του Άρντα, ναι, ποτέ δεν πας να πέσεις πάνω του. Ναι. Πάντα τον κρατάς σε απόσταση. Ναι. Και ο Βιερίνια να ήταν, ο Μάτος να ήταν στην πλευρά του Βαλεριάνου, ναι, δεν πας να πέσεις πάνω στο Άρντα, θα σα αδειάσει για πλάκα. Φιλέ, έχω ένσταση. Επομένως μη λέτε ότι ο Άρντα περπατούσε. Μα δεν άφησαν απόσταση. Όχι, εμείς... γιατί δεν μπορείς να πέσεις πάνω, θα σε περάσει. Η γενική εικόνα του Άρη εκείνη τη στιγμή υπήρχε μια κόπωση βιολογική. Φίλε Αργιανέ, δεν αφήνει απόσταση, δεν πάνε να του μαρκάρουνε, εγώ αυτό είδα. Δεν είναι ότι άφησε απόσταση. Άλλο δεν πέφτω απόσταση και τον έχω στα δύο μέτρα και άλλο δεν πέφτω καθόλου. Ο Άρντα έκανε περίπατο μέχρι να φτάσει μεγάλη περιοχή. Καταρχήν ο Άρντα ήταν φρέσκος, ο άλλος ήδη έπαιζε μέσα. Σωστό. Έτσι, και είχε και κάρτα. Για πλάκα, είχε και κάρτα, ναι, ναι, είχε και κάρτα. Την κάρτα τη δέχομαι. Okay, την κάρτα θα τον αδειάσει, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Ο Άρντα, ό,τι προβλήματα άλλα και να έχει, ναι, με την μπάλα στα πόδια θα σε κάνει τίποτα για πλάκα. Okay, το κουβεντιάσαμε. Το μισό μέτρο. Ναι. Επίσης και ένα άλλο και κλείνω. Όχι, όχι, εγώ θέλω να σε κάνω ένα ερώτημα. Πώς νιώθεις εσύ ρε φίλε Αργιανέ, τώρα που σε βάζουν έλα διετή με την ΑΕΚ. Εγώ θα είχα βγει από τα ρούχα μου αν ήμουν. Με υποτιμάς. Ναι, εγώ θα είχα βγει από τα ρούχα μου, θα ούρλιαζα όλη μέρα για αυτό το θέμα. Καλά, εσείς από οξύ σουρλιάζεις ούτως ή άλλως. Ναι, όλη τη μέρα. Ναι, ναι. Κακώς βάλανε διαιτητή Έλληνα. Ναι, πρέπει φίλε. Και σε όλα τα ντέρμπι του Άρη να βάζανε ξένο διαιτητή. Ναι. Και ένα άλλο θα πω για το Ραπτό που λέω, άσχετο με τα αθλητικά. Ναι. Εγώ σ' ακούω χρόνια. Μ' αρέσει το χαβαλέ που κάνεις, γι' αυτό και σ' ακούω. Το Ραπτό που το ακούμε και δεχόμαστε και το χαβαλέ του. Με τις θρησκείες όμως φίλε, αν και δεν είμαι θρήσκος. Εγώ προσωπικά δεν είμαι θρήσκος. Και τώρα ρε φίλε, συγγνώμη, μην να μην δουλέψουμε φίλια, αύριο. Κάτσε, κάτσε. Φίλε. Ναι. Ωραίος ο φίλος. Είσαι ωραίος, αφού σε αγαπάμε. Ωραίος ο φίλος. Μην κάνεις χαβαλέ με τι να κάνω, ρε φίλε, αύριο δηλαδή, με συγχωρείς. Επειδή γιορτάζει ο Άι Δημήτρης, να μην δουλέψω εγώ τώρα. Ναι, όχι. Okay, τι να το κάνω, αυτό είναι. Και ποιο γιορτάζει αύριο και τι. Ωραίος Αργιανέ. Δεν με τρελαίνει κιόλα δηλαδή. Μου άρεσε συνολικά. Και εγώ του τα λέω φιλικά, επειδή τον αγαπάω εκτός αέρα. Κάποια πράγματα έχουν λεπτές κόκκινες γραμμές. Φιλιά, ωραίος Αργιανέ. Οι νέοι άνθρωποι που μας ακούν. Ναι. Έχουν φύγει από ταμπού πολιτικά, έχουν φύγει από ταμπού θρησκευτικά. Καλά κάνουν, ναι, okay. Εντάξει, κάποια στιγμή λοιπόν. Ναι, αλλά οφείλουν να σέβονται αυτούς που τα έχουν. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι σήμερα, οι οποίοι γυρίσαν την πλάτη σε πολιτική θρησκεία κτλ. Και έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι πιο ανοιχτά μυαλά. Εγώ λέω ότι εμείς οφείλουμε αύριο να δουλέψουμε, γιατί καμία γιορτή για μένα. Άλλο αυτό που τελείωσε τώρα. Ναι, αλλά οφείλεις και εσύ να σεβαστείς αυτό που λέω. Όπως εγώ σέβομαι αυτό που μου λες, ότι οκ, okay, δεν το δέχεσαι, αλλά οφείλεις και εσύ να σεβαστείς έστω αυτούς που λέω. Ναι, που να σεβαστούν. Ναι. Εγώ τους ρώτησα. Ναι, ναι. Οι Άγιοι που πιστεύουμε, ναι, πώς σκοτώσαν ο κάθε Άγιος από αυτούς. Πριν γίνουν Άγιοι, κάνανε και μετά μετανόησαν. Ναι, αυτά ναι, θέλω να μου πούνε. Τι αυτό, ταμπού είναι δηλαδή. Καλημέρα, πάμε. Πετάξτε τα ταμπού μαζί με τα ταμπών. Έτσι. Τα ταμπού με τα ταμπών, πετάξτε τα. Φτάνει πια 500 χρόνια. Φτάσαμε να είμαστε χειρότεροι από τους Βαλκάνιους. Πετάξτε τα ταμπού. Αφού είμαστε Βαλκάνοι, ρε Κωνσταντίνε. Ωραία, πετάξτε τα ταμπού μαζί με τα ταμπών. Oh, πάμε. Καινούριο σύνθημα αυτό. Το πρωί πάμε. Πρωί μας έπιαξε την όρεξη. Τώρα. Φύγαμε, επόμενη. Καλημέρα. Καλά τα λέει ο φίλος του Άρη όμως. Πολύ ωραίος ήταν. Πολύ ωραίος, μ' άρεσε. Ήταν εξαιρετικός και στο ύφος του και στο ήθος του. Καλημέρα. Έτσι. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Αύριο να δουλέψετε, κανονικά ρε παιδιά. Παρεούλα. Στη Θεσσαλονίκη δεν δουλεύουνε. Στο Καλοχώρι δουλεύουνε. Σωστά μιλάνε. Στη Χαλάστρα δουλεύουνε. Σωστά μιλάνε. Στο Ρίσιο δουλεύουνε. Στο Ραόκαστρο δουλεύουνε. Γιατί ναι, θέλουμε, ναι, ρε παιδί μου, για λόγους ψηφοθετικούς καθαρά, να μην δουλέψουν τα σχολεία, να μην δουλέψουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα σχολεία, ρε φίλε, δουλεύουν 120 μέρες το χρόνο. Ας τα σχολεία. Τα σχολεία δεν είναι παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Τα σχολεία δουλεύουν 120 μέρες και τα φροντιστήρια 350. Εμείς Ραπτόπουλε, αύριο, εγώ δουλεύω στο Καλοχώρι. Να δουλεύεις, αγόρι μου, να έχεις δουλειά, να δουλεύεις. Να δουλεύουμε όλοι. Δουλεύουμε κανονικά. Έτσι. Στην Ελλάδα, όσοι έχουμε δουλειά,
πρέπει να την τιμήσουμε. Και αργίες, γιατί είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί που δουλεύουμε. Πάμε στου καλλιτέχνε. Δεν ξέρω γιατί είμαι αγρόθρησκο. Ναι. Εντάξει. Άκου τώρα, άκου τώρα. Αύριο, αύριο έχει εκκλησία. Έχει, ναι. Μάθημα δεν κάνουν. Αύριο δεν δουλεύει, δεν έχει τίποτα αύριο. Ναι. Σήμερα έχουν γιορτή. Σήμερα έχουν γιορτή. Ναι. Εκκλησία. Ναι. Γιορτή. Αύριο δεν δουλεύουν. Ναι. Σάββατο δεν δουλεύουν. Καλά, και Κυριακή καταργούνται το ημερολόγιο, ναι, γιατί δεν είναι Δευτέρα. Ναι. Θα πω και κάτι άλλο τελευταίο. Ρίχτω, φίλε, η απελευθέρωση της πόλης έγινε στο χωριό Γέφυρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μακεδονικός Γέφυρας, βέβαια. Ναι. Εκεί πέρα δουλεύουνε. Κακός. Εμείς γιορτάζουμε τον πολιτισμό, ναι, της πόλης και την απελευθέρωση της πόλης. Άρα θα είμαστε εδώ αύριο, τέλος. Τέλος, εδώ θα είμαστε. Τελείωσε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Είπαμε δυστυχώς υπάρχει μεγάλη φωτιά στο δάσος στη Σάρτη στη Χαλκιδική. Θα είμαστε εκεί σε λίγο. Ένα θα έχουμε Παναγιώτη Μανή που πηγαίνει στο Σιβάν. Εκτός στις τρεις ερωτήσεις, ναι, οι τέταρτοι κινδυνεύουν ζωές. Έχει σπίτια ρε Κωνσταντίνε εκεί. Έχει σπίτια, ευτυχώς, ναι, τον Οκτώβριο δεν θα έχουν. Ναι, έχουν πολύ ταξιδιωτικά τους. Ναι, δεν είναι κάποιοι εκεί, αλλά κάποιοι μπορεί να πήγανε το τρίμερο εκεί. Το ερώτημα είναι, ναι, τα σπίτια τα χτίσαν παράνομα με το δασικό αυτό. Θα έχουμε ρεπορτάζ Παναγιώτη Μανή εκεί. Θα το ρωτήσει τον Παναγιώτη Μανή, στο δρόμο είναι, προσοχή στο δρόμο όλοι. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο κύριο. Καλημέρα κύριε. Έλα Βίλε. Καλημέρα εγώ. Μάλιστα εσείς. Έλα αυτό που λέμε, μας χάλιασε τα βράδια αυτό που λέμε. Χάλιασα. Τώρα θα με βλέπεις μέσα στο ίντερνετ. Ένα ευρώ θα δίνεις. Και δύο θα δώσω. Παραπάνω όχι. Να, δύο, μέχρι δύο ευρώ όμως. Μέχρι δύο. Λοιπόν, δύο, ναι. Έχω quiz να σας βάλω. Βάλτε. Για αυτούς που μας ακούνε. Χώστος. Ναι. Από τις 2,5 μεγάλες ομάδες της Αθήνας και από τη 1,5 της Θεσσαλονίκης, ποιοι θα διώξουν πρώτα προπονητή. Ποιος θα διώξει πρώτα προπονητή, ναι. Από τις 5 ομάδες. Ναι. Νομίζω, εγώ θα πω Ολυμπιακός. Ναι. Εγώ θα πω ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος, ποιος ο Ρουμάνος, φίλε. Ναι. Ποιος ο Λουτσέσκο. Ένας είναι ο Ρουμάνος, ναι. Έλα. Φίλε, πρωί τι πίνεις. Ό,τι θέλει. Χέμω. Ποιος εγώ. Καρδίζει. Αίτητος ο Ρουμάνος. Ναι. Πρώτος. Πάνω στο άλογο θα φύγει ο Ρουμάνος. Θα μας μουρλάνεις. Πάνω στο άλογο περίμενε. Μπόμπα σήμερα. Θα φύγει ο Δόνης να σε πάρει αποτέλεσμα μετά. Δεν πείθεις φίλε. Δεν πείθεις δυστυχώς. Δεν πείθεις. Λοιπόν πάμε. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι. Έλα Βίλε. Καλημέρα. Καλημέρα Βίλε. Λοιπόν. Εγώ δεν έχω μιλήσει με τον Τέρβι, δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Κόκκινε. Ποιος κόκκινος ρε φίλε. Κόπηκες φίλε. Γιατί ρε. Κόπηκες, είπε κόκκινε. Γιατί ρε τον έκοψε τον άνθρωπο. Κόπηκες. Απλά εγώ ήθελα να τον επιπλήξω λίγο να του πω μήπως μπέδεψε εκπομπές. Τον έκοψες ε. Τον έκοψα. Ναι φίλε να είσαι συγκεντρωμένος, έκοψε ο Κωνσταντίνος με καλή θέληση. Στο αμάξι άμα κάνεις τέτοια συναρτημό να πας στον τοίχο να σκοτωθείς τα μου. Καλημέρα επόμενος. Το ρίμαξε τον άνθρωπο. Μάλιστα ναι. Μα ακούτε εγώ είμαι. Ναι ναι. Ραπτόπουλε. Ναι κύριε. Μια ερώτηση. Ναι. Εγώ Αριάνος είμαι. Μάλιστα. Από δράμα. Ναι ναι. Κανονικά δεν πρέπει να αγχώνεται και πιο πολύ ο ΠΑΟΚ γιατί δεν έχουμε ξένους διαιτητές. Από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ θα δουλέψουμε. Ναι αλλά ο ΠΑΟΚ το έκανε φίλε το έργο του. Ναι το έκανε αυτό λέω. Και από εδώ και πέρα δεν θα είναι πιο ευνοημένος. Ο ΠΑΟΚ. Δεν θα ευνοηθεί δηλαδή άμα έχω ξένο και όχι το Τζίλο κάτω. Και με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Μα ο Πάφος θέλει το καλό ο Κουλιανός, εγώ θέλω εσύ να πάρεις αποτέλεσμα. Θέλει αυτός να πάρεις αποτέλεσμα για να τον βολέψει αυτό. Ναι. Δεν αγάπησε τον Άρη τον Κουλιανός. Φυσικά, ισχύει αυτό που λες. Ο Κουλιανός θέλει να πάρει... Θέλω ο Άρης να πάρει αποτέλεσμα και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Αυτό θέλει. Ανάγια σου. Οπότε αυτούς δεν τους κόβει παραπάνω. Όχι εμάς. Ποιους δεν μας υπολογίζουν. Να, πες το και έτσι. Και αυτοί έπρεπε να διαμαρτύρονται. Έτσι δεν είναι. Άρα λες ότι ουσιαστικά με αυτό το σκεπτικό του Ρακτόπουλου που δεν το είπε. Αυτό λέω. Το υποχθώνει ο σκεπτικό. Καλά κάνει και το συμπληρώνει ο φίλος του Άρη. Καλά κάνει. Ναι, αλλά ρε φίλε, εσύ δεν αισθάνεσαι άσχημα όταν μπαίνεις σε τέτοια διαδικασία να βλέπεις την ομάδα σου να είναι μπαλάκι. Δεν τρελαίνεσαι. Γιατί να είναι μπαλάκι. Πώς είναι μπαλάκι. Μία σου βάζει ξένο, μία σου βάζει Έλληνα γιατί στον βολεύει, μία θα σου ξαναβάλει. Αν νικούσαμε τον ΠΑΟΚ και πέραμε χ, δεν θα μας βάζαν ξένο. Αυτό είπε κάτω ο μεγάλο διαιτητής. Ναι. Α, έτσι είπε. Να δούμε τι θα γίνει και μετά. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα. Άρα επειδή χάσατε από εμάς δεν σας βάλω ένα γιατί δεν είναι ντέρμπι. Αυτό λες. Α, να μπράβο, αυτό λέει. Τέλος. Μάλιστα. Ναι, αλλά άμα πάρει το αποτέλεσμα και ο Ολυμπιακός με στο Βικελίδης τι γίνεται. Ποιος τον ακούει τον Κωστή. Εγώ δεν έχω να χάσω κάτι. Εγώ πώς δεν έχεις ρε φίλε να χάσεις. Θα χάσεις τα μας πλάκα με κάνετε. Χάσει, μωρέ, δεν θα βγει Ευρώπη. Δεν θα βγει Ευρώπη. Ποιος θα με κόψει μετά. Βρε Ξάνθη σε περνάει, θα σε περάσει Ξάνθη. Θα με περάσει, θα πάω μέσα στην Ξάνθη, κάνω γιογιό. Από πού άλλο θα περάσει Ξάνθη. Ο Ολυμπιακός πήγε πρώτη αγωνιστική πέρασε. Εντάξει. Οκ. Εντάξει, είναι το σκεπτικό.
Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Καλά τα λέει. Μ' αρέσει. Απλώς συμφωνεί μαζί μου. Το ίδιο μυαλό έχουμε περίπου. Έχετε πονηρό μυαλό, εντάξει. Μ' αρέσει το δρόμο του μυαλό. Εγώ τον πρόλαβα, το είπα πέμπτη. Ναι, εγώ απλά δεν δέχομαι να χάνει η ομάδα μου. Θα σκάσω. Εγώ χαίρομαι αν υπάρχουν ακροατές τηλεθεατές. Που είναι πονηροί. Που σε προλαβαίνουν και γιατί είναι χιλιάδες αυτοί. Εμείς είμαστε ένα μυαλό και τους χρειαζόμαστε. Εννοείται, να σκάλα φίλε. Το άλλο ραπτό που λε που θα κάνει ιντερνετικά. Ναι. Κάντο. Θα το κάνω. Εγώ έχει δύο χρονιές. Θα το κάνω κι άμα δεν με τύχει, το χρόνο δεν θα το κάνω. Άκουσε με, εγώ οι δύο χρονιές που βλέπω σελίδες παρακολουθώ, είναι δύο σελίδες στο ίντερνετ, να μην λέμε τώρα ποια ονόματα είναι. Όχι, δεν χρειάζεται, ναι. Η μία ακόμα είναι χωρίς να πληρώνεις. Η δεύτερη, εδώ και ένα μήνα, έχει γίνει συνδρομητική. Πληρώνεις δηλαδή. Ναι. Η οποία είναι μέσω Facebook και τέτοια και δίνουν live αγώνες, δίνουν προγνωστικά πριν. Έχει 4-5. Κοίτα, να το κάνω εγώ αυτό. Δεν πάω εγώ μόνος, one man show. Εντάξει, θα έχω από πίσω ειδήσεις, θα έχω αυτά, ιστορίες, θα έχω δημοσιογραφική στήριξη. Κάτι πιο επαγγελματικό. Ό,τι μπορώ. Να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά. Ό,τι μπορώ, να σε καλά. Εντάξει, εγώ πάντως δεν δέχομαι να χάσει η ομάδα μου έτσι, τα ηλίκια από ΑΕΚ Ολυμπιακό. Εάν ήμουν Αργιανός, θα μου γύριζα τα μυαλά με αυτό το πονηρό σκεπτικό σας. Που έβαλε ο φίλος ο Δραμινός. Ναι, ωραίος, αλλά. Πάμε έναν ακόμα. Καλημέρα, 2-3 έχουμε, αλλά θα δούμε πώς θα πάμε. Ένα λεπτό καθένας, ναι. Έλα, καλημέρα. Ελώστονα. Με το ραπ θέλω να μιλήσω. Ναι. Μπορεί να διαφωνώ σε κάποια. Χαμήλωσε σημεία. Λίγο, αγόρι μου, ναι, καλό. Χαμήλωσε λίγο, αν μπράβο. Σε κάποια σημεία μπορεί να διαφωνώ με το ραπ. Αλλά εδώ για το θέμα των αργιών και τέτοια αργίες. Είναι κακούργημα, θεολόγος είμαι. Είναι κακούργημα αυτές οι αργίες. Άκου να μην κάνουμε σχολείο, εκπαιδευτικός είμαι 35 χρόνια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πίτερ. Ναι, αλλά εσείς δεν κάνατε τόσα χρόνια. Γιατί να μην γίνει παλιός. Αύριο. Είναι παλιός. Για ποιο λόγο να μην γίνει αύριο μάθημα στα παιδιά. Ο το ίδιο λέγατε και όταν ήσασταν εκπαιδευτικό. Ναι, ναι, πάντα το ίδιο έλεγα. Ναι. Και αυτό δεν πήρα κανένα βαθμό, δεν πήρα προαγωγή 35 χρόνια. Α, φαντάζομαι θα σας κυνηγούσαν οι συνάδελφοι που το λέγανε. Πω, κυνηγητό. Δεν είχες ένα ραυτόπουλο εκείνη τα χρόνια να τους κατατροπώσουμε τους τεμπεργανάδες. Με τιμώρησε. Ναι. Τι σας τιμώρησε? Γιατί πήγαμε να κάνω μάθημα και είπα, διευκρίνησα. Ναι. Μπορεί να είναι αργία, ναι, αλλά θα πω δύο πράγματα και ο Ισδράνης Δημήτρης. Τα ξέρουν τα παιδιά, ρε παιδί, τι ήταν ο Άγιος Δημήτρης. Άμα τους πεις, πω... έχει δίκιο ο κύριος, στρατώ, άμα τους πεις τι ήταν ο Άγιος Δημήτριος, δεν ξέρουν. Ναι. Δεν μου λέτε, εσείς ναι, που το ξέρετε, για πείτε τώρα για να ακούσει ο κόσμος. Είναι θρησκευτικό σκόνος ναι, ο Άγιος Δημήτριος. Πόσο σκότωσε ο Άγιος Δημήτριος πριν γίνει Άγιος? Ο Άγιος Δημήτριος ήταν γιος μεγάλου πλούσιου. Ήταν πλουσιόπεδο, ναι. Ναι, αλλά ναι, ακολούθησε το χριστιανισμό, αγάπησε το Ευαγγέλιο, ρε παιδί μου. Ως πλούσιος το ακολούθησε. Ναι. Ο ίδιος. Ναι, αυτός δηλαδή ήταν μάχημος, τι έκανε, βάλουσε. Αυτός συνέβη το εξής, έγινε ένα γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Πάλευε ο Λιέος με τον Έστορα. Ναι. Παλεύανε. Στο κλουβί. Ο Λιέος ναι, ήταν θηρίο. Ναι. Ο Νέστορας ήταν παλικαράκι, 18-19 χρόνια. Ναι. Και πήγε ο Άγιος Δημήτριος ναι, και υποστήριξε τον μικρό να νικήσει ο μικρός. Είδες, ναι, βοήθησε τον μικρό. Τι θα κάνει. Και νίκησε ο μικρός. Νίκησε ο μικρός τον Νέστορα. Και έγινε και ο χάρισμα μετά για τον Νέστορα, τον μεγάλο. Τον... Θα τον συμπαθήσει τον Άγιο Δημήτρη, πώ θα λέει αυτό. Τότε το Ρεχάγκελ πρέπει να τον κάνουμε την ημέρα τη την ημέρα της γέννησής του, να τον κάνουμε και αυτόν Άγιο. Ναι. Γιατί και αυτός κάθισε με τον Ζαγοράκι και πήρε γιούρο. Θηρίου, εμείς ήμασταν ο Δαβίδ, ναι, τον Γολιάθ τον καθαρίσαμε. Του Άγιου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του Άγιου Ότο. Του Αγίου Ότου. Ότου, μάλιστα. Ο Άγιο Ότου. Θα κάνουμε και ο τον Μπιάνκι στο τέλος. Φύγερε από τη ζωή μας. Φύγερε από τη λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Πού θα δούμε τα ντέρμπι? Θα τα δούμε στη Wit Vision φυσικά, έτσι. Βέβαια. Έχουμε ματσάρες, 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Δύο μεγάλες μάχες στα κανάλια Nova Sports από την Wit Vision. Κυριακή 7.30 ώρα ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Δευτέρα πάω Παναθηναϊκός στην Τούμπα μόνο από τη Wind Vision. Δηλαδή τώρα που θα γίνουν αγώνες box το Σάββατο και θα παίξει ο Μποροτζούδης και θα κάτσει ο Στέφανος στη γωνία του προπονητή έτσι και κερδίζει ο Μποροτζούδης. Θα γίνει χαμός. Να τον κάνουμε. Άγιο κι αυτό. Ημιάγιο. Ημιτασιό θα τον κάνουμε, αλλά τέλος πάντων. Ημιάγιο. Φεύγουμε αμέσως τώρα. Ακολουθεί το δίδυμο Ζάιρη Πάγκο. Με και κάνα τον προπονητή. Άρθει για σάλια μάλια από εδώ. Κάνατε τον προπονητή. Πάτο και κάκι σου. Πάτο και κάκι σου από εδώ. Και ο Ντουνταλάδη στο φιλαράκι μα γέμισε γλυκά. Εδώ να τον δώσω μια γλυκιά έτσι καλημέρα και αυτόνα. Εμίλιος Γαβριλίδης ήταν στην ρύθμιση των ήχων, 12 η ώρα στη Σέντρα. Εμείς το απόγευμα λίγο μετά τις 6 μαζί με Θανάση Κυλώνη, γιατί είμαστε άχαστοι. Καλό πρωινό να έχετε.